Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Μεσημέρι σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 των FM. Γιάννης Διτσιράπης στη ρύθμιση των ήχων. Θανάσης Καζαμπάκας στο production. Η κυρία Ευηγιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη. Κωστής Δραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα με το Hall Double Play από την Ελλάς Online, το οποίο κυριολεκτικά σε απογειώνει με όλα του, καθώς έχεις απεριόριστες αστικές και περαστικές κλήσεις, 300 λεπτά προς κινητά, ADSL Internet έως 24 Mbps, μόνο με 23 ευρώ το μήνα, και αν είσαι συνδρομητής Vodafone, μόνο με 18 ευρώ το μήνα. Με δύο καταπληκτικούς διαγωνισμούς για σήμερα. Ο πρώτος έχει να κάνει με τα αρνιά, τα οποία δίνει το Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μην γελάς καθόλου. Πολύ ωραίο δωράκι, φίλε. Ναι. Είναι ό,τι πρέπει. Γιατί, δηλαδή, να εξασφαλίσει το πασχαλινό τραπέζι. Για φαντάσου πριν 10 χρόνια. Όχι, αυτό είναι στην εποχή μας πάρα πολύ σημαντικό και είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, πας μια επίσκεψη. Ναι. Πας μια επίσκεψη. Ναι, τι είναι προτιμότερο να πας, κάτι έτσι γλυκά ή να πας. Όχι. Να πάρεις ένα κιλό κιμά. Να πάρεις 10 μπριζόλες να φάνε. Να πάρεις 2 κοτόπουλα. Να πάρεις ένα φαγκρί, κάτι. Τι θα πιάσει, ρε φίλε. Τι θα πιάσει περισσότερο τόπο σήμερα που μιλάμε. Ωραία, ρε Κόκκινε. Άμα αφήσουμε μια γκόμενα, να πούμε. Άμα είσαι νέος. Ρε φίλε, λέω, πα επίσκεψη. Ναι, πα σε μια γκόμενα και την πα σε ένα κοτόπουλο. Το τυλίγει και εμένα, πώ το λένε. Το τυλίγει και με μια κόλλα περί τυλίγματο, να πούμε. Στη λαδόκολα. Και γλυκιά μου. Έτσι έκανε όταν ήσουν μικρό. Κοτόπουλα πήγαινε στι κοπέλε όταν ήσουν. Όχι, ρε φίλε, σε ρωτάω. Ναι. Δηλαδή με συγχωρεί. Δεν είναι ωραίο δώρο να το πα σε ένα. Όχι, δεν είναι ωραίο. Σε μια επίσκεψη. Ξέρει γιατί δεν είναι ωραίο δώρο. Ακούω. Γιατί είσαι ακοινώνητο άνθρωπο. Εγώ είμαι ακοινώνητο. Ναι, είσαι ακοινώνητο άνθρωπο και βόδι με ρούχα. Εξωγήινο ο βλαμμένο λέει εμένα ακοινώνητο. Αν πάω εγώ, με καλέσει η γυναίκα σου, η Μάγδα και εσύ στο σπίτι. Ναι. Και πάρω την κόρη μου και τη γυναίκα μου και έρθω στο σπίτι. Ναι. Έτσι. Και πει η γυναίκα μου, επειδή α πούμε ξέρει ότι εγώ δεν θα σε πάρω ποτέ κάτι. Δεν είναι σωστό να πάμε στο Γρηγόρη και να πάμε με άδεια χέρια που ήρθε η Ευγενούλα στο σπίτι του και δεν το πιάνω και ήθελε να παίζει και τα λοιπά. Σταμάτα, ρε. Ναι, περίμενε, ναι, το και πιάνω ένα παιδί, να ξέρει. Στο φορολογήσω ο Βενιζέλο ο φίλο. Τέλο πάντων, και πάω εγώ και πω να του πάρουμε ένα κουτί γλυκά ή να του πάρουμε, ξέρω εγώ, λουλούδια να τον πάρουμε κτλ. Λέω, θα του πω, έλα ρε το Λισά, λέω τώρα, δεν έχει να φάει. Άστα να πα στο διάδρα. Δεν του παίρνω από το Μαλτέζα ή από το Κρέντι που είναι ο φίλο μου ο Βασίλη. Οι κρυοπόλητες, ξέρω εγώ και τα λοιπά, οι φίλοι μου, ο Βασίλης από το Κρέντι, να πάω το πάρω, ξέρω εγώ, κάνα σπάνο μπριζόλα. Και να έρθω να πω, γεια σου Γρηγόρη, να συντηλήξω τη σπάνο μπριζόλα με κάνα αυτό, όπως το λένε. Φίλε, δεν λέμε το. Α, τα διάλα από εδώ πέρα. Σερσερή να πούμε. Είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα. Είναι δυνατόν. Του ετοιμάζει άλλο φαγκρί ο Θεός. Αμά, τι είπε, 10 χιλιάρικα πρόστιμο στο φάκελό του. 10 χιλιάρικα πρόστιμο αυτό το μήνα, έτσι λέω, Παζαφυρίου. Στην καρδέλα σου. Έλα. Γιατί. Πού να ξέρω εγώ.
Ο θείος είναι αυτός, ότι θέλει κανείς. Ε, θείος είναι αυτός. Θεί. Λοιπόν. Δεν έχω θείο. Δεν έχω θείο. Έχεις το θείο, δεν το έχω... θείο Κώστα. Οπότε μη λες ότι τι ωραίο δωροφόρο θα πάτε κάπου. Ε, φίλε. Πας έναν τον οποίο, με τον οποίο έχεις πολύ καλή σχέση. Πώς είσαι με τον Νίκο, με τον Τερεπέογλου, με κάποια παιδιά. Ναι, ναι. Λοιπόν, και σε μία από τις επισκέψεις πας κάτι τέτοιο. Στον Τερεπέογλου. Ουίσκι θα τον πάω. Αφού δεν τρώει. Πίνει αυτός μόνο. Δεν τρώει. Τι να φάει. Εγώ λέω ότι ο Γιώργος και πίνει και είναι και εξαιρετικός. Άμα πας δηλαδή στους φίλους μας, φαΐ θα τους πας. Επειδή σίγουρα. Άμα τους πας φαΐ, μπορεί να σε πλακώσουν. Άμα τους πας κανένα Τζόνι Γουόκερ. Τι λέτε τώρα, εγώ τελεπέρα. Σου λέω ότι πιάνει τόπο. Εντάξει, καλά, εντάξει. Εντάξει. Ναι, τώρα. Δηλαδή με συγχωρείς. Ναι, δεν λέμε. Ναι, κάποιος... νέα κοινωνικότητα, ευρωπαϊκή. Ναι, σωστά. Καμία ναι. κοινωνικότητα. Ά, σου λέει κάποιος πεινάω. Πεινάω. Και το έχεις κάνει και το έχω κάνει. Τι έχεις κάνει εσύ. Δεν ενδιαφέρει κανένα. Α, σε ρε κόκκινη. Λοιπόν, και τώρα το έχεις κάνει. Πεινάς. Έλα να φας. Mm. Τι θες να φας. Φάε. Πότε, γιατί... πότε το κάνεις αυτό. Ενδιαφέρει κανένα. Άσε μα. Εγώ το έχω κάνει. Άσε ρε, φύγε από εδώ πέρα. Το έχω κάνει. Ναι, ναι, ναι. Το έχω κάνει. Δεν αφορά κανένα. Ναι. Μόνο εσύ τα κάνει, ρε φίλε. Εμείς δεν κάνουμε. Δεν τάισα κανένα σε πληροφορό. Δεν τάισε κανένα. Όχι. Τον άλλο τον έδωσε μια πίτα και τον είπε ότι αν χόρτασε ή όχι. Μια πίπα τον έδωσε. Μια πίτα. Αυτέ εδώ τι ξενόπιτε. Και λε την τάισε σε έναν άλλον. Ναι. Πώ δεν τάισε. Δεν μ' άρεσε την πίτα γι' αυτό. Άμα μ' άρεσε την έτρωγα εγώ. Δεν σ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Τη μισή την κατασπάρω. Έλα ρε τέλειο. Λοιπόν. Απλή διαδικασία για το αρνί. Γράφεται αλφα-μη 3. Αλφα-μη 3, όχι 955, για να μπερδευόμαστε. Αλφα-μη 3 κενό. Αρνί. Ονοματεπώνυμο στο 54-344-10. Ούτε ένα ούτε δύο, θα τα κλειώσουμε την Μεγάλη Τετάρτη σε 10 τυχερούς φίλους ακροατές. Ο άλλος διαγωνισμός έχει να κάνει με 5 εισιτήρια για το σπουδαίο παιχνίδι του Ηρακλή με τη Λάρισα. Γράφεται αλφα μη 1 ή 2, 2. Αλφα μη 2 κενό. Ηρακλής ονοματεπώνυμος στο 54-344. 5 τυχεροί φίλοι ακροατές θα παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι ανάμεσα στον Ηρακλή και τη Λάρισα. Οπότε θα κερδίσει τα εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό. Εγώ ζήτησα για τον Άρη, στήρα για να ξέρεις. Αλλά... ξέρεις. Να ξέρεις. Να ξέρεις. Να ξέρεις είπα. Άμα έλεγα να ξέρεις, θα σου το έλεγα. Να ξέρεις. Λοιπόν, αλφα μη 2 κενό Ηρακλής ονοματεπώνυμος στο 54-344. Είσαι καλά. Ρωτάνε, είσαι καλά. Εσύ θα απαντήσεις. Θα το βράδυ να απολογηθώ. Δεν θα απολογηθεί, σε ρωτάω, είσαι καλά αυτό. Καλά είμαι, δεν είναι. Ρώτησα κάτι. Ήμουν πολύ κουρασμένο. Πήγα στο σπίτι μετά από πολλές δουλειές, 10.30 το βράδυ. Έβαλα το ρολόι 11.30 να ξυπνήσω για να έρθω στην εκπομπή. Και ένιωσα ότι ήμουν πολύ κουρασμένο. Και λέω, αν είναι να κάνω μια εκπομπή, πρόσεξε να δει, η οποία να μην την αρέσει ο κόσμο, ναι. Καλύτερα να μην κάνω. Κατάλαβε. Αυτή ήταν η φιλοσοφία μου. Δηλαδή, άμα εγώ δεν νιώθω καλά, δεν είμαι καλά, είμαι κουρασμένο, είμαι ξέρω εγώ ταλαιπωρημένο κτλ. Και πρέπει να κοιμηθώ 9-10 ώρες για να φτιάξω το μάγουλό μου. Για να έρθω την άλλη μέρα το μεσημέρι να κάνω εκπομπάρα με τον κόκκινο τον φίλο μου, τον αδερφό μου, τον κουμπάρο μου. Γιατί να κάνω μια κακή εκπομπή η οποία θα βαριεστήσει τον κόσμο, δεν θα τον ικανοποιήσει. Αυτό θα γίνει δεν θα σε κρίνω, σε ρώτησα. Θα σου πω 2-3 φορές το χρόνο μπορεί να τύχει αυτό, όχι παραπάνω. Άνθρωπος είμαι και εγώ που έχω, ξέρω εγώ, άπειρο σωματοκρίτης μου, να ήμουν κουρασμένος. Γι' αυτό προτίμησα να μην έρθω εδώ να κάνω μια μάπα εκπομπή, η οποία να βγω από την υποχρέωση και έπεσα και κοιμήθηκα 9 ώρες, 10 ώρες και στάνιαρα. Ξεκουράστηκες. Ναι, ναι, ξεκουράστηκες. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε αθλητικό. Πες μου, τι θες να μου πεις. Όχι, δεν είναι από σε σένα. Ναι. Συγγνώμη για τον Χιλιτίδη που τον ταλαιπώρησε χθες το βράδυ, τον Βλαχόπουλο που δεν τον ενημέρωσα. Με πήρε ο Γιάννης αγχωμένο. Εντάξει, όχι. Και σήμερα ενδιαφερόταν. Ξέρω. Είναι εξαιρετικό συνάδελφο και ενδιαφέρει. Έτσι. Λέγε. Λοιπόν, 9.55 κενό τα υπόλοιπα μνήματα στο 54-340. Τι θες να κάνεις. Ή αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς για ό,τι θέλετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Χτες εκμεταλλεύτηκα το γεγονός ότι δεν έχει αγώνες. Τι έκανες? Και πήγα να δω μια πολύ ωραία παράσταση. Εσύ παράσταση? Ναι. Θέατρο πήγες? Όχι, δεν είναι θέατρο. Τι είναι? Είδες, σε ξεγέλασα. Τι μπουζούκια? Η Μόμικς. Κόμικς? Μόμικς. Μόμικς. Έτσι είναι, λέγεται. Τι είναι αυτό? Είναι άνθρωποι της γυμναστικής, του χορού, του μπαλέτου, οι οποίοι συνδυάζουν τη μουσική, την ισορροπία, την γυμναστική με αίσθηση του χιούμορ και με την τεχνολογία μέσα με παιχνιδίσματα με το φως, τα οποία πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Είναι εκπληκτική η παράσταση, από τις καλύτερες που έχω δει ποτέ. Εσύ είσαι και φιλότεχνος. Όχι ρε φίλε. Έχεις και φιλοτεχνία. Όταν ναι. συνδυάζεται ναι. η
γενικότερα οι ακροβάτες είναι κάτι το οποίο συγκινεί. Ακροβάτες πήγες και είδες. Όχι, ρε φίλε. Αυτή δεν είναι τσίρκο. Αυτή είναι τέτοια. Δηλαδή, ναι, είναι γυμνασμένοι, για... ναι, καταλαβαίνω. Όχι απλά γυμνασμένοι. Συνδυάζουν δηλαδή. Ο άλλος στέκεται στα δάχτυλα. Για να καταλάβω. Δίνουν την κωμωδία με το σώμα τους και όχι με τα. Δηλαδή περισσότερο. Ακριβώς. Δεν μιλάνε. Κάνουν... Μπράβο, μπράβο. Δεν μιλάνε. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Με εκπληκτική μουσική υπόκρουση. Απόκρουση. Υπόκρουση. 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 Λοιπόν, για να βάλω στο πνεύμα αυτούς οι οποίοι. Ναι. Τους αρέσουν τέτοια θέματα. Κάποιος θα σε πήγε εκεί, δεν πήγες από μόνος, αποκλείεται. Κάποιος θα στο πρότεινε. Εδώ και 1,5 μήνα το είχα κάνει. Κάποιος το είπε, πες. Αποκλείεται. Μόνος σου να το καταλάβεις, δε. Σερφάροντας στο ίντερνετ. Α, εσύ σέρφαρες στο ίντερνετ. Σερφάροντας στο ίντερνετ. Ναι, ναι. Όταν βλέπω κάποια ιδιαίτερα πράγματα. Ιδιαίτερα. Αυτό. Άμα ακούσω κάτι το οποίο είναι όπερα, η όπερα δεν μου άρεσε ποτέ. Τα μούτρα σου για όπερα δεν είναι, η αλήθεια είναι. Ναι, τα μούτρα σου είναι για κανένα χοιρινό, για κανένα μοσχάρι, καμιά χασαποταβέρνα που δεν έρχεται σε κανένα χωριό. Σταβέρνα, χάσει κανένα διαμαντή επάνω. Επάνω στη... Αν πιστεύεις. Ναι, ταβέρνα, διαμαντή, τέσσερις τόνους μουστάρδα. Αν πιστεύεις ότι είναι θέμα φυσιογνωμίας για να πάει κάποιος κάπου. Okay. Και τώρα με αυτά τα μουσια, με φας μουστάρδα θα λερωθείς και όλα, σας το διάλογο να πάει. Τέλος πάντων, για όπερα δεν είσαι, για άλλο. Λοιπόν, τι άλλο. Μπορεί να ακούσει κλασική μουσική, μπορεί να ακούσει χίλια δύο πράγματα. Μάλιστα. Δεν είναι, δηλαδή. Εντάξει, τελείωσε. Είναι ένα χώρο. Καταρχήν είναι ένα πολύ ωραίο το μέγαρο μουσική στο οποίο έχει γίνει. Α, στο μέγαρο πήγε. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ ωραίο χώρο ο οποίο έχει γίνει. Πάω κατουράω εγώ εκεί πέρα, ξέρεις. Ναι, όταν τρέχει. Μπαίνω μέσα στο μέγαρο, τραβάω ένα κατούριμα. Σηκώνομαι και φεύγω. Καλά κάνει. Δεν κατά. Κακό είναι. Όχι. Σου κατουράω και φεύγω. Φράγκο εγώ να δώσω στο μέγαρο, σε αυτού δεν δίνω. Ρε φίλε, άλλο είναι το κάτουρό μου του δίνω. Λοιπόν. Όταν βλέπω εκείνο το σχολείο απέναντι, που αμίαντο, μέσα στον καρκίνο που είναι τα παιδάκια, όχι, σε αυτούς τους κερατάδες δεν δίνω φράγκο. Γιατί ήταν αυτοί και όχι αυτοί που είναι. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Εγώ αυτή την ανισορροπία δεν μπορώ να. Κώστα, όχι εδώ, έχει έρθει το μήνυμά σου στο 955. Πες το ξανά. Αλφα μη 3 κενό, αρνή, ονοματεπώνυμο στο 54344. Όχι, βλέπω, βλέπω πώς κάνουν μάθημα τα παιδάκια στο σχολείο, όχι με το αμίαντο. Εδώ, και τους άλλους. Και τις άλλες τις κολόγριες που πηγαίνουν εκεί πέρα να δουν τι θέλουν να πούμε. Αυτό και μου γυρίζουν τα μυαλά να πούμε. Περίμενε, θα σου πω τώρα, γιατί εντάξει. Είναι σοβαρό. Ναι. Λοιπόν, το να το. Και αχρεωμένο κιόλα. Το να τα αναδεικνύει το θέμα είναι καλό. Ναι. Και ωραίο. Και εγώ επειδή δεν γουστάρω το και επειδή δεν μπορώ να αντιδράσω. Του βρίζω, ναι. Δεν μπορώ να αντιδράσω. Γιατί δεν βρει αυτού οι οποίοι δεν δίνουν λεφτά. Όχι, ρε κόκκινε. Προτιμούσα να έχω τρία σχολεία χωρίς αμύωτε παρά αυτό το κολοθέατρο εκεί πέρα που μαζεύονται. Όλες οι γριές, 80 χρονών με τα κολιέ και με τα βαμμένα τα μαλλιά, σαν σκατόγριες που έρχονται εκεί να δουν με κόπερες και τέτοια, καλά. Μου γυρίζουν τάντερα. Γιατί δεν, δεν, τα... θέλω, δεν θέλετε να εκφραστώ. Γιατί δεν τα βάζει με αυτού οι οποίοι τα κάνουν αυτά και δεν τα βάλω, ρε. Σου λέω δεν μ' αρέσει και πάω κατουράω. Είναι ιδιωτικό, ρε φίλε αυτό πράγμα. Τι δεν είναι. Σκέψω ότι αυτά τα πράγματα. Γιατί τα σχολείο εκείνο ιδιωτικό είναι. Ε, τι είναι. Το σχολείο ρε βλάκα ιδιωτικό είναι εκείνο. Δημόσιο είναι. Δημόσιο είναι. Ναι. Και βλέπεις τη διαφορά. Να κάνουμε μέγαρο σε αυτή την πόλη. Το μέγαρο σας μάρανε. Το μέγαρο σας μάρανε. Και τα σχολεία με αμίαντο. Ρε πάτε στο διάλογο κι εσείς και όπερες. Έχουμε. Άντε από εκεί πέρα. Δεν είναι όπερες. Βρε ό,τι και αν είναι τώρα μου ήρθε η Μαρινέλα 80 χρονών εκεί πέρα να τραγουδήσει. Φωνήκα και τα λοιπά. Μαρινέλα, ρε, να πάει. Αηδόνη. Αηδόνη είναι βεβαίως. Να πάει να τραγουδήσει. Προτιμάω να έχει 3-4 σχολεία κανονικά. Και τρεις παιδικές κάνες σωστές. Παρά εκείνο το έκτρωμα το μέγαρο. Και να πάει η Μαρινέλα στο παλατάκι του ΠΑΟΚ το κρατικό να τραγουδήσει. Συμφωνούμε. Και ο Ρέμος και όποιος θέλει. Διαφωνούμε. Ή να πάει στο Παλέντε Σπορ. Ποιος διαφωνεί. Άιντε μπράβο. Άιντε μπράβο. Όλοι δεν θέλουν νοσοκομεία, παιδεία, δηλαδή αυτό είναι δεδομένο. Εδώ θα κλείσει το Παπαγεωργίου για να είναι στο μέγαρο οι κολόγριες να πηγαίνουν εκεί και να δείχνουν τα άσχημα πόδια τους με τις κυταρίτες. Τα κάνω, μην μπορώ μεσημεριάτικα τώρα. Και κολόγριες με το βαρκάρι κάποιο πρόβλημα και αυτό. Άιντε από εκεί πέρα. Λιγούρα και φιγούρα. Το δεύτερο, το οποίο... Με όπτοχη τζιπ, τζιπ νιζιτανή. Νιζιτανή τζιπ. Να κουμουνιστή. Λοιπόν, το... Όταν βλέπω νιζιτανή, νιζιτα αλφα τζιπ. Με πιάνουν τα ιστερικά μου. Νάτος ο νεόπτωχος λέω. Νάτος ήρθε, έσκασε μύτη. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Με ενοχλούν πράγματα. Το δεύτερο, μη δω στο δρόμο μου τζιπ με νίζιτα ή τα νίζιτα. Το τρελάθηκα. Δεύτερο το οποίο είναι πάρα πολύ. Μη δω BMW 316, 320, 323. Νι Βίτα Ταφ. Άμα γράφει Ιώτα Ιψιλον, τι ζαφιλάζει. Νι Ιώτα Ιψιλον είναι κανονικός πλούσιος τώρα. Είναι κανονικός πλούσιος. Μάλιστα. Εντάξει. Μαθαίνω. Μαθαίνεις. Μαθαίνω. Ναι. Ότι απολύονται ο ένας μετά τον άλλον. Πού? Από το έργο του μετρό. Η έργο κόκκινη, μπρά, αφού δεν θα γίνει μετρό, δεν θα απολυθούν. Σόλο. Σόλο, ρε μεγάλη. Η είδηση έδωσε. Ρε φίλε. Ναι. Η σημερινή κυβέρνηση. Νωρίς ήρθες, ρε κομμουνιστή. Η σημερινή κυβέρνηση. Σαν και εσένα. Νωρίς ήρθες. Εγώ έπαιρνα αποτελέσματα. Εγώ το τρέξιμο που κάνω, δεν κόκκινη. Δεν ξέρει. Η άλλη. Ελάτε δύο ώρες, έκανε εκπομπή τώρα. Σταμάτα. Παίξε μπάλα απολύου του μετρό και τι έπιασε τώρα.
Τι είσαι και σοπόνος. Τι να αναφέρεις. Εγώ στο είπα και εσύ το ξέρω, μετρό δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θα τους απολύσουν. Και θα τους ταΐζουνε. Ρε φίλε, είναι άλλες 100 οικογένειες οι οποίες θα έχουν οικονομικό πρόβλημα. Ναι, βέβαια, αφού δεν θα γίνει μετρό. Δεν πρέπει να σε απασχολεί. Εμένα. Ναι. Φυσικά με απασχολεί. Τότε... Αλλά πιο πολύ απασχολεί εκείνους. Δηλαδή δεν ξέραν ότι θα κλείσει το μετρό. Τώρα, γιατί σου αρέσει να κάνει τον έξυπνο, επαναλαμβάνω. Ρε αγόρι γλυκό τώρα, μην τρελαίνεσαι. Η σημερινή κυβέρνηση. Μάλιστα. Είπε ότι ξεκινάω με πρόγραμμα από τη Θεσσαλονίκη. Είπε. Το είπε. Και εσύ το πίστεψες. Άσε τι πίστεψα εγώ. Εγώ δεν είμαι ψηφοφόρος καμίας κυβέρνησης. Αυτός είπε ότι θα καταργήσει παρελάσεις και πρώτος-πρώτος. Δεν είμαι ψηφοφόρος καμίας. Έτσι πίστευα. Ακούω, καταγράφω και συζητάω πράγματα τα οποία γίνονται στην καθημερινότητα. Ναι, ναι. Επειδή κατάλαβες. Απασχολεί συμπολίτες μου. Ναι, ναι. Και δεν με συμφέρει να υπάρχουν προβλήματα. Ναι, ναι. Με συμφέρει να υπάρχει άνθηση αυτήν την πόλη. Μάλιστα. Ρωτάω. Ναι. Δεν πρέπει να το αναφέρουμε αυτό το πράγμα. Είναι αναφεξολογικό. Ρε εσύ, μου λέτε ότι θα ξεκινήσει το έργο τη νέα κυβέρνηση από τη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται. Και ποιο είναι το έργο? Η απόλυση των εργαζομένων του μετρό. Ναι. Δεν μου λες, έμφυα δεν είπε θα το σταματήσει. Ρε 100.000 πράγματα. Σταμάτα, 780 ευρώ δεν είπε, θα πάει το μισθό. Ναι. Πρώτον, είπε θα εφαρμόσει το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη, όχι από τη Θεσσαλονίκη. Τι το οποίο ήταν τα ψυχουλάκια που τα παίρνει και αυτά πίσω. Να, ένα είναι το ζήτημα. Έπιασε. Δεύτερο ζήτημα με του εργαζόμενου. Ο Ραπτόπουλος πάλι, ας πούμε, βγάζει λάδι την εταιρεία ουσιαστικά. Γιατί το έχουν πάρει εταιρείες, κάνουν μεταξύ του. Κάνουν μεταξύ του τα νταραβέρια. Πόσα χρήματα έχει ξοδέψει το δημόσιο, θα μπορούσε να έχει φτιαχτεί το έργο 9 φορές. Αλλά έτσι είναι. Όταν τα δίνει σε ιδιώτες. Ποιο τα έφαγε τα λεφτά, δεν μπορώ να πω γιατί είναι μηνύσιμο. Πες ρε μου, σάτε, πες. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι. Να πεις εσύ. Εσύ να πεις. Εγώ με την εταιρεία είμαι, για. Εσύ που δεν είσαι με την εταιρεία. Ωραία, εγώ που δεν είμαι με την εταιρεία. Λέω ότι στον καπιταλισμό συνήθως τα λεφτά τα τρώνε οι καπιταλιστές τρεις τελείες. Ονόματα θες να πω στο ραδιόφωνο, εσύ θα τη φας τη μηνύση, δεν θα τη φάω εγώ. Α τη φάω, πες εσύ το όνομα στην εταιρεία. Δεν τη λέω, εντάξει. Δεν τη λες, κομμουνιστή είσαι. Καταλαβαίνουμε όμως ότι επειδή το κάνουν για το κέρδος και δεν το έχει αναλάβει το δημόσιο, γίνεται αυτό που γίνεται στο μετρό και μακάρι να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι. Όχι, απολύθηκαν ήδη. 100 και συνεχίζουν και απολύτω. Παρακάτω, τελείωσε. Και έπεται συνέχεια. Αν εσύ πιστεύεις ότι αυτό δεν είναι άξιο αναφορά, οκ, δεν είναι. 800 εργοστάσια πήγανε να πούμε επάνω στα συμφόρειες. Έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές κόσμο ο οποίος έχει πει ότι απολύεται. Κάθε φορά λες το παίζεις πονόψυχος. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Κόκκινε, θες να σου πω τώρα την αλήθεια. Εσύ θα το ξεχάσεις. Άκουμε. Εμένα με ενδιαφέρει στον ιδιωτικό τομέα να μην κλείνουν τα εργοστάσια, να πηγαίνουν στις κολοχώρες απάνω, τις Βαλκάνιες. Τώρα, άμα κλείσει η Coca-Cola δεν με νοιάζει. Τι λες? Θα σου πω εγώ. Πόσοι εργαζόμενοι θα σου πω εγώ. Γιατί κανένα κερατά από εσά. Για τους ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τις δουλειές τους, 1000 εργοστάσια κλείσανε, πτωχεύσανε, πήγανε πάνω, δεν είπε κανένας τίποτα και πάτε για την Coca-Cola. Εμένα με νοιάζουν τα 1000 εργοστάσια που κλείσανε και η Coca-Cola δεν με νοιάζει. Και ας πω γιατί δεν με νοιάζει η Coca-Cola. Γιατί αυτοί ήταν εργατοπατέρες και κάνανε 500 απεργίες και ιστορίες και έχουν και ευθύνη και αυτοί. Ενώ οι φουκαράδες που δουλεύανε. Συγγνώμη, ρε! Οι φουκαράδες που δουλεύανε στον ιδιωτικό τομέα στα εργοστάσια δεν φταίγανε καθόλου. Συζητάμε ενώ, κάτσε τώρα αντένα στα πιο Ραυτόπουλος. Για να μπει στην Coca-Cola ήθελε μέσον πολιτικό. Το ξέρει. Δεν το γνωρίζω. Εγώ τη γυναίκα μου 8 φορές προσπάθησα να τη βάλω στην Coca-Cola και ήθελε υπουργό. Άστε τα παραμύθια τώρα με αυτό και, πάνε παρακάτω. Τι πρέπει να τράβα παρακάτω να στα πω τα γράμματα όπως ξέρεις τώρα. Άλλο θέμα. Πιο δεξιά θα βρεις τίποτα. Άλλο θέμα τώρα. Στο Ραπτόπουλο μιλάς. Άλλο θέμα. Κοντέψα να μας πούξει. Αυτό το πνεύμα έμφυτο είναι. Βράκου τώρα εδώ. Χθηθείτε να σας πηδήξουμε να πάρουμε στην Coca-Cola τη γυναίκα σας ήταν. Άστε το παραμύθι τώρα. Ρε άστε το παραμύθι. Ρε ίσα το παραμύθι τώρα. Πολύ φορτωμένος. Άντε τώρα παίξε μπάλα. Έχω 43 ματοκρίτη γι' αυτό είμαι φορτωμένος. Ανέβηκε ο ματοκρίτη μου. Τι θες να σε πω γιατί είμαι φορτωμένος ρε. Γιατί κολλά. Για με πουλάτε λαϊκισμό ρε. Γιατί κολλά. Για δύο-τρεις κολοεταιρείες οι οποίες είναι άλλες χίλιες. Είδες κανένα κομμουνιστή από αυτούς τους άπλητους να πάνε σε καμιά σιγά ένα εργοστάσιο που έκλεισε και να πούνε γιατί έκλεισε το εργοστάσιο. Είμαι... Είδες κανένα από αυτούς τους άπλητους όταν επτόχευσε ο Ηρακλής αναφέρει... ή ο Άριστο 44 πήγαν πουθενά. Ε, α, είδατε στην ΑΕΚ πουθενά να πηγαίνουνε. Είδατε στον Ολυμπιακό πουθενά να πηγαίνουνε. Είδατε πουθενά σε κανένα ιδιωτικό μαγαζί να πηγαίνουν. Όχι, ρε, δεν είναι θέμα. Για 5 κολοεταιρείες κρατικές χέστηκα εγώ. Ας κλείσει και το μετρό, ας κλείσει και όποιος θέλει. Και η ΔΕΗ να κλείσει. Έχει τους χαραμοφάιδες εκεί με το Φωτόπουλο. Έχουμε πολλά λεφτά. Ρε άστο τώρα το παραμύθι. Και την ΟΗΘ που ψήνανε μπριζόλες και αρνιά τα αυγή και το Πάσο και μετά κλαίγανε. Σε μένα δεν τα λέτε αυτά. Η Coca-Cola ιδιωτική ήταν πάντως. Και επίσης στην Coca-Cola. Και γιατί ήθελε μέσω. Πήγαμε στο εργοστάσιο που έκλεισε. Και γιατί ήθελε μέσω εμένα να πει γυναίκα μου ρε. Ρε ακουμένα τώρα αρπάλιο που σάτε άπλητε. Σε μένα δεν μιλάς. Γιατί ήθελε. Το μουσάτε άπλη, δεν το χρησιμοποιούν οι φίλοι σου χρυσαυγίτε. Πρόσεξε, έχει επηρεαστεί πολύ από του φίλου. Βρεχέσαι για του χρυσαυγίτε, του χιτλερικού τώρα, σε μένα μιλά. Σε μένα μιλά. Άμα ήταν υιοθετική, γιατί ήθελε μέσω πολιτικό να μπει γυναίκα μέσα, ρε.
Καριόλιδες. Δεν είναι ιδιωτική Coca-Cola. Έστε κι άλλο από εκεί πέρα. Είναι κρατική. Είσαι από εκεί πέρα. Μιλάμε για κάτι. Μποϊκοτά την Coca-Cola, παιδιά, ούτε γουλιά. Είδαμε κάτι. Σε παρακαλώ πολύ, Χριστάκη, ούτε για αστείο. Κλείσου το μικρόφωνο. Δεν θα ξαναπεί τέτοια βλακεία. Δεν κατάλαβα. Είναι διαφημιζόμενο προϊόν. Πώς το λες αυτό το πράγμα. Όχι, στο μέσο. Πώς το λες αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, ούτε για αστείο, τέλος. Εντάξει, μπορεί να συμφωνώ και να επαυξάνω. Αλλά όταν επειδή εδώ είναι ιδιωτικό μέσο και ζει από τη διαφήμιση, δεν μπορώ εγώ να βρίζω να διαφημίζω. Κάτι δικό μας. Άστο. Λοιπόν, να πω ότι ο Γεωργιάδης από τις Σέρες και η εταιρεία Evil σας προσφέρουν το νέο ηλιακό θερμοσύμφωνο. Μην κάνεις τότε. Θέλω να τους πεις εσύ ρε πλάκα. Τότε μην κάνεις το παλικάρι ράμα παίρνεις διαφήμιση. Πες τη... Και έχεις 500 σελίδες για το χρυσό. Για Coca-Cola. Άντε και κοκακόλες και ιστορίες. Εσύ μιλάς. Πού είναι εδώ ο Γεωργιάδης. Να δω. Πώς θα το διαβάσει, είμαι πολύ περίεργος. Ακούστε. Εγώ παρετούμε αν το διαβάσει. Ο Γεωργιάδης από τις Σέρες και η εταιρεία Evil σας προσφέρουν το νέο ηλιακό θερμοσύμφωνα. Τι λέει εδώ. Διάβαστε εσύ. Εγώ είπα ότι παρετούμε. Διάβαστε εσύ. Μιλάμε για τον πιο βλαμμένο άνθρωπο που κυκλοφορεί. Κατάλαβες. Θέλω να το διαβάσω εγώ. Τι λέει εδώ. Πολύ απλά δεν ξέρει αγγλικά. Λοιπόν, ο Γεωργιάδης από τις Σέρες και η εταιρεία Evil προσφέρουν το νέο ηλιακό θερμοσύμφωνα Optimum Sol 150 λίτρων μόνο με 600 ευρώ. Τιμή η οποία συμπεριλαμβάνει μέσα και την εργασία τοποθέτηση σε πλάκα. Τηλέφωνο το 2321037479. Το ζητούμενο, μάγκες, για να τελειώνουμε λίγο, γιατί όταν ανεβαίνει ο αιματοκρίτης του φαίνεται, το ανεβαίνει και η βλακεία στο κεφάλι. Το ζητούμενο είναι ότι κάθε μέρα απολύθηκαν 100.000, στους 100 κόλλησαν. Κάθε μέρα απολύουνε κόσμο, κάθε μέρα αυτή η πόλη πάει από το κακό στο χειρότερο και αν ενοχλεί το να μιλάμε και να αναφέρουμε. Άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποίησε πολιτικό μέσο για να πιάσει δουλειά, δεν με νοιάζει να τη χάσει. Το ξέρεις αυτό. Άνθρωπος που χρησιμοποίησε πολιτικό μέσο για να πιάσει δουλειά και τη χάσει, δεν με νοιάζει. Το καταλαβαίνεις, γίνομαι πιο ξεκάθαρος. Ιδιωτικός υπάλληλος που χάνει τη δουλειά του με ενδιαφέρει. Το καταλαβαίνεις. Αν δεν καταλαβαίνεις τι λέω εγώ, γιατί. Εσύ καταλαβαίνεις τι λέω εγώ. Εσύ πας από τον Αλή στον Παπαλή. Από τον Αλή στον Καραλή πάω. Το καταλαβαίνεις αυτό. Άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποίησε πολιτικό για να πιάσει δουλειά, αν τη χάσει δεν με νοιάζει. Το καταλαβαίνεις, δε. Μα για μένα είναι στάση ζωής αυτό το πράγμα. Άντε, τι μου λέει. Στάση ζωής, πες στους χορηγούς να τελειώνει. Δεν κατάλαβα. Τι είναι, εξυπνάδες είναι αυτό. Εμείς, ρε φίλε, είμαστε έξι. Βάσει νόμου δικαιούμαστε οι δύο να είναι στο δημόσιο και δεν το έκανε χρήση κανένα. Όχι, μωρέ, κόκκινε, έχει τα εσθενέ. Και δεν το έκανε χρήση κανένα αυτό. Και θα μιλήσει σε μένα. Ρε, θα μιλήσει σε μένα. Και τι κάνει. Εσύ δεν μπορεί να μιλήσει σε μένα, ρε. Γιατί εγώ κόκκινε. Γιατί εμεί δεν κάναμε χρήση ευεργετικέ ρυθμίσει τώρα, πλάκα μου. Τα είχατε καλά με την εκκλησία εσεί. Ποια κάνανε, γιατί για πε με ένα βολεμένο από την οικογένειά μου. Ένα βολεμένο πε. Δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρω τι μιλάμε, μωρή κουράδα. Επίτροπε. Ποιο είναι επίτροπε. Επίτροπε, δεν είσαι εσύ. Ένα, πες. Τέλειωσε. Ένα, πού είναι. Δεν είσαι εσύ επίτροπε. Πότε. Ό,τι βλακίε. Εσύ που κάνανε από τα δικιά του μία βρύση. Εγώ είμαι επίτροπε. 60 βρύσε κάνατε. Εγώ είμαι επίτροπε. 40 βρύσε κάνατε. Είμαι επίτροπε. Στον Άι Θαράπη κάνατε 40 βρύσε κάνατε. Στον Άι Θαράπη. Άστα. Μήπω έχει 43 πίεση. Μήπω έχει 43 υπόταση. Λοιπόν, μαζί μα είναι τα Hankook, μία από τι κορυφαίε εταιρείε ελαστικών παγκοσμίω. Προσφέρουμε μοναδικές και εντυπωσιακές επιδόσεις καλύπτοντας ανάγκες κάθε οδηγού, ασφάλεια, επιδόσεις, κράτημα, άνεση και οικονομία με αντιπρόσωπο στη Βόρεια Ελλάδα την ελαστικοεμπορική ΑΕ. Δύο οι διαγωνισμοί, ο πρώτος για το αρνί, ΑΜΗ3 κενό, αρνί, ονοματεπώνυμο στο 54-344, ο δεύτερος για την Ηρακλάρα, ΑΜΗ2 κενό, Ηρακλής ονοματεπώνυμο στο 54-344, για την αναμέτρηση του Ηρακλή με τη Λάρισα το απόγευμα της Κυριακής. Διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Jump, it's official. Yeah, yeah. We're taking over. Remix. Yeah, yeah. Francisco. Timberland, where you at? Yeah, yeah. Let's do it, yo. Listen, baby, all I know. You're the type of girl I wanna show.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Αν θέλετε να μιλάτε πολύ, πληρώνοντας λίγα όπως κάνει ο Κωστής, call WBLA από την Ελλάς Online. Έτσι. Απεριόριστικές και επεραστικές κλήσεις 300 λεπτά προς κινητά και έως 24 Mbps ίντερνετ με 23 ευρώ. Αν είσαι συνδρομητής Vodafone όπως κάνει ο εξωγήινος δίπλα μου, 18 ευρώ η τιμή, σούπερ. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα καλώντας 13844, μπαίνοντας στο call.gr ή αν επισκεφτείτε ένα κατάστημα Vodafone. Δύο οι διαγωνισμοί, 9.55 κενό τα μηνύματα στο 54.340, αλφα μη 3 κενό αρνί ονοματεπώνυμο στο 54.344, αλφα μη 2 κενό Ηρακλής ονοματεπώνυμο στο 54.344. Εγώ είμαι ενάντια στα μποϊκοτάζ σε οποιαδήποτε εταιρεία και θα σου πω εγώ και για την Coca-Cola που λένε οι έξω κάτι μπορεί. Εγώ πίνω την Coca-Cola μου και γουστάρω γιατί καμιά άλλη κόλλα δεν μπορεί να τη φτάσει σε γεύση. Πρώτον. Δεύτερον. Η κάθε εταιρεία η οποία δεν βολεύεται με το υπάρχον, πώς το λένε, σύστημα φορολογικό, καλά κάνει και σηκώνεται και φεύγει. Πρέπει να απολογηθεί. Σου ζήτησα εγώ δύο πράγματα. Πρέπει να απολογηθεί. Εγώ μίλησα για το μετρό. Εγώ μίλησα για μετρό. Το μετρό. Μιλάς για κάτι άλλο. Στο μετρό. Πάμε στο μετρό. Ναι, μου λες. Μένουν άνεργοι εδώ πέρα. Μένουν άνεργοι. Σας ενδιέφερε σας ποτέ όταν έμειναν 1 εκατομμύριο άνεργοι με εργοστάσιο ιδιωτικά που κλείσανε? Φυσικά και μας ενδιαφέρει. Κάνατε καμιά ευθύ στο ραδιόφωνο? Δεν συμφέρει, ρε. Ποτέ. Κάνατε καμιά πορεία? Μισό. Κάνατε καμιά πορεία? Μισό. Είσαι μισό. Αδέξιος, είμαι αδέξιο. Ναι, αδέξιος, εγώ είμαι αδέξιο. Ο κόσμο ακούει. Κάνατε ποτέ καμιά απεργία για αυτού? Εσύ πες ότι δεν κάναμε. Δεν κάνατε. Ελά. Για τον ιδιώτη. Εδώ με έλεγε ότι είμαι και βλαμμένο που έκανα απεργία για κάποιου που δεν έπρεπε. Εγώ έχω 8.000 ένσημα στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Κανένα δεν έκανε απεργία για μένα. Κανένα. Και τι σημαίνει αυτό? Και εγώ έπρεπε να κάνω απεργία για του άλλου, αφού για μένα δεν έκανε κανένα. Όταν με διώχναν εμένα από τη δουλειά, δεν ενδιαφέρονταν κανένα. Η οικογένειά όταν μου τραβάγει. Όταν στάρε. Σε διώχνανε εσένα. Ναι, 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 τα με υπήρχε η πολυτέλεια σε εισαγωγικά να μας υπάρχουν δουλειές. Όχι, αγόρι μου. Σήμερα δεν υπάρχουν δουλειές. Δεν στρέχει αυτό που λες. Και στο εξηγώ. Για μένα γιατί δεν έκλαψε κανένα και εγώ να κλάψω για τον άλλον. Λέω σήμερα λέω, δεν υπάρχουν λοιπόν εγώ συνυπάρχω στο κλάψιμο για 1 εκατομμύριο ιδιωτικού υπαλλήλου που κλείσανε. Εσύ μιλήσεις λόγω του. Σου πω εγώ τώρα. Κλείσανε για το μετρό που λες. Εκατοντάδες μαγαζιά πήγαν στα νοσοκομεία από τη στεναχώρια τους. Τα πω εγώ τα γράμματα. Φταίνει οι εργάτες ή η εταιρεία? Τα πω εγώ τα γράμματα. Οι εργάτες ή η εταιρεία? Δεν με νοιάζει ούτε ο εργάτης. Το πω εγώ. Ο εργάτης δεν με νοιάζει ούτε ο εργάτης ούτε η εταιρεία. Γιατί είναι κοινωνικό το θέμα. Όταν στέλνω εγώ στον καρκίνο 10.000 καταστηματάρχες που έχουν να πληρώσουν τις κολοφορίες και τα έμφυα και τις, πώς τα λένε αυτά που πληρώνουν στο ΤΕΒΕ, τα έξτρα δεν τα θυμάμαι, ναι, τις περαιώσεις. Και τους κλείσαν τα μαγαζιά 5-10 χρόνια. Χαίστηκα εγώ, στα πω εγώ τα γράμματα. Χαίστηκα εγώ αν μείνουν 100 στον δρόμο. Μεσημέρι, και μείνανε 10.000 με καρκίνους, 10.000 ακόμα με εμφράγματα και άλλοι 30.000 με, πώς το λένε, με καταθλίψεις για να έρθεις εσύ να μου πεις για τους 100. Δεν με νοιάζει. Πάμε στα άλλα θέματα. Και για την Coca-Cola να μην κάνατε απεργίες. Εσείς. Για να θέλετε και να θέλετε να πάρει δρόμο η Coca-Cola και να πάει στη Βουλγαρία. Άστε τα ρε τα παραμύθια, εργατοπατέρες. Πάμε παρακάτω. Σε μένα όχι. Λοιπόν. Πήγα 47 χρονών, δεν ξέρω πώς ζήσω ακόμα. Σε μένα όχι. Πάμε παρακάτω, λέγε. Κώστα, μην κρέσεις τους απειλητούς. Πολλοί συνανθρωποί μας ούτε σαν πουάν δεν έχουν χρήματα. Με κοιτάς τον εαυτό σου που είναι προνοπιούχος. Προνοπιούχος δεν είμαι. Προνομιούχος. Δεν είμαι προνοπιούχος. Κάνω 5 δουλειές για να ζω στην οικογένειά μου. Και φράγκα δεν μου δίνει κανένα. Στη ιδιωτική εταιρεία μου δίνει διαφημίσεις, κρατική δεν μου έχει δώσει καμία. Πάμε παρακάτω. Προνομίουχος. Ο κόλος μου έχει κλείσει 7 φορές. 4 κολονοσκοπίες έκανα για να φτάσω εδώ, Καριόλη. Που στέλνει το μήνυμα που είμαι εγώ προνομίουχος. Μπινέ. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι ευθεία στο μήνυμα. Βρε, παίξε παρακάτω τώρα. Παίξε παρακάτω και είμαι σε φόρμα. Διάβασε τα θέματα. Έτσι. Ναι, μια χαρά είμαι. Πάμε παρακάτω. Γράντα, άκουσες? Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Θεός. Είπε ξεφτύλα τον Γκάλι. Τον Γκάλι. Είναι μεγάλος ξεφτύλας ο Γκάλις, πολύ ωραία το λέει ο Γράντας. Ο οποίος Γκάλις, κρίμα τον μπόι του, τη δύναμή του και το ταλέντο του, που κάθισε, μην κλείνεις τίποτα, που κάθισε ο Γκάλις να το βραβεύσει ο Σούπερ 3 που τον έδιωξε από τον Άρη. Να γιάσει το στόμα σου, Γράντα. Να γιάσει το στόμα σου, Γράντα. Του τον έκανε ρόμπα αυτό τον κολοτούμπα τον Γκάλι. Τον αρχικολοτούμπαρο, ο οποίος σε μένα να με διώξουν από κάπου, να είμαι ο top 1 και να πάω μετά να με βραβεύσει. Χίλιες φορές μπράβο στο Γράντα. Λέγε παρακάτω. Μπράβο στο Γράντα και φεύγει.
Ο Σοφοκλής γράφει: δεν με νοιάζει ο Σιραλούνος στο μετρό γιατί εξαιτίας δουλειάς τους εγώ έχασα μαγαζί 15 ετία. Έχασε μαγαζί, για δες. Οπότε ας έρθουν να γραφτούν και αυτοί στον ΑΕΔ. Α, εκεί μπράβο. Που εγώ είμαι γραμμένος εδώ και 15 χρόνια, άντε μπράβο. Μας είχαν ζαλίσει τα φούμαρα στα ψέματα. Άντε. Τώρα θα φύγει η Λαμαρίνα, ήσαρα θα φύγει η Λαμαρίνα. Για την Δελφόν μιλάω. Μπράβο. Τους πήγαμε στα δικαστήρια και επέφουσαν. Ότι ναι, ναι. Τι να κάνουμε, πρέπει να γίνει το έργο. Ναι. Το έργο λες και τους βρήκαμε εμείς, αυτοί μας βρήκανε. Χάσαμε τη δουλειά μας, κοντέψαμε να διαλύσουμε τις οικογένειές μας. Τα σπίτια μας, ναι. Αν δεν τις διαλύσανε μερικοί. Οπότε δεν μας απασχολεί, κύριε Κόκκινη, τι θα γίνει με αυτούς. Γιατί απλά εμείς τους παραπονιόμασταν και αυτοί μας κοιτούσαν σαν χάφτες. Πολύ ωραία. Οπότε ήρθε η σειρά τους. Σοφοκλή μου, θα σου πω το εξής. Τι να το απαντήσεις του Σοφοκλή σου. 15 χρόνια. Εύκολη μια απάντηση. Πληρώνει περαίωση, πληρώνει ενίκιο. Κάνει εκπομπή μόνο. Πληρώνει νερό. Απάντησε του το Σοφοκλή. Μάλλον είσαι ντεφορμή. Απάντησε τον άρε. Πάμε πίσω με ένα ντεφορμή. Θα με αφήσει να απαντήσει. Άντε, απάντα. Σε ακούω. Κωστάκι, α σου πω κάτι. Σοφοκλή. Το Κωστάκι είναι για σένα. Κωστάκι έγινα τώρα. Κωστάκι έγινα, γιατί βλαμμένο. Βλαμμένο είμαι. Λοιπόν. Ξέρει από κάτω τώρα πώ σε ακούνε και λένε να γεια στο στόμα του Ραπτόπουλου. Ξέρει πώ. Δεν με ενδιαφέρει. Άντε, κάτε, διάβασε το. Δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να λέω ότι θέλω. Διάβασε μωρέ τώρα. Λοιπόν. Αν ο εργαζόμενος το έλεγε αυτό το πράγμα, καλά να πάθει. Εσύ ξανά σου τα βάζει με την εταιρεία. Εγώ δεν νομίζω ότι ο εργαζόμενος είχε θέμα μαζί σου. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αυτό πρέπει να το καταλάβεις. Ο εργαζόμενος που δούλευε όχι στο μετρό, στο χίμετρο, ήταν να κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, αν η εταιρεία δεν είναι εντάξει και το όλο σύστημα το οποίο κινείται γύρω από αυτά, το οποίο είχε μια κατάφορη αδικία σε βάρος σου. Και έχεις απόλυτο δίκιο που θυμώνεις, αλλά αν σε ικανοποιεί. Το ότι θα μείνουν και αυτοί άνεργοι. Δεν τον ικανοποιεί. Κανένα μας δεν ικανοποιεί. Ναι. Εγώ σε ρωτάω. Είπε, ας μείνουν και αυτοί τώρα άνεργοι να δουν τι εστί βαρύ. Χρησιμοποίησαν πολιτικό μέσο για να μπουν στη δουλειά. Στο μετρό δεν ξέρω, ρε φίλε. Ξέρεις ή δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Ξέρεις. Δεν το ξέρω. Ξέρεις ή δεν ξέρεις. Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν ξέρεις. Ξέρεις ή δεν ξέρεις. Ξέρεις και κάποιους που χρησιμοποίησαν. Όχι. Μάλιστα. Παρακάτω. Σου απαντάω. Λοιπόν. Εγώ ξέρω για το μετρό κλείσαν σπίτια. Κλείσαν μαγαζιά. Κλείσαν οικογένειες, φύγαν γυναίκες από τα σπίτια. Εγκαταλείφθηκαν, πήγανε στον καρκίνο, πήγαν στη χημειοθεραπεία άνθρωποι. Από τη στεναχώρια τους. Λοιπόν. Γιατί οι αρρώστιες είναι περισσότερες ψυχοσωματικές. Άμα σου κλείσει εσένα το μαγαζί, το μετρό, και εσύ πληρώνεις και έχεις το κλείσει το μαγαζί και δεν έχεις να φας, παθαίνεις. Άιντε! Για την μπάλα έχεις να πεις τίποτα ή θα πεις για το Γκράντα, δεν με ρώτησες. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Να αγιάσει το στοματάκι σου, Γκράντα. Παντελόνια 4 τόνους και 4 τόνους όρχης. Ο Γράντας. Μέζεα λέγονται. Μέζεα, πώς τα λένε. Μέζεα. Μέζεα. 4 τόνους, μέζεα. Λοιπόν, γράφουμε πρώτο. Και, ναι, λέει για το site, πες. Του metrosport.gr. Όχι το metrosport. Βεβαίως το οποίο είναι βλαμμένο. Είναι αδερφάκι με το ραπτό.gr. Λοιπόν, ακούστε λίγο για να συνεχίσουμε. Ναι. Ο Ραπτόπουλος εδώ και κάνα τρίμηνο. Είναι συνέτρος με τον καπετάνιο. Αυτό είναι. Με τον Πιλάβιο, με τον καπετάνιο, με τον Παύλο των Ανδρών. Συνεταιράκια έγιναν. Αυτό που το έπαιζε παιδί τη γειτονιά, παιδί τη Τούμπα. Έγινε τώρα συνέτερος με το κεφάλαιο και το παίζει έργα τον πατέρα. Δηλαδή τι έκανε. Λοιπόν, πλέον το www.metrosport.gr είναι συνέτερο με το raptor.gr. Και πολύ καλά έκανες επιχειρηματικά, γιατί αυτό το πράγμα που το τρέχει ο Χριστάρας αναδεικνύεται και το ένα βοηθάει το άλλο. Εντάξει. Ο Χριστάρας από τον χρόνο θα έχει άλλο πόστο εδώ. Ο Χρήστος κάνει πάρα πολλά πράγματα, είναι άλλη ιστορία. Εντάξει. Έλα, γλύψη. Το Ανταρσία, ναι, εντάξει, τελείως. Ποια Ανταρσία, ρε, για τον Χρήστο μιλάω. Εντάξει, εντάξει. Ξέρεις ότι πήρε. Πείτε για μπάλα. Πού να ξέρει για μπάλα να μιλήσει για μπάλα. Ξέρει για μπάλα. Όχι, ρε φιλάς. Για το μετρό ξέρει τα πάντα. Για την Coca-Cola ξέρει τα πάντα. Για το Χρυσό ξέρει τα πάντα. Για μπάλα, τι να το. Λοιπόν, εδώ θα φτάσουμε. Εδώ φτάναμε στη μαγική ιστορία. Αφού πρώτα απ' όλα υπενθυμίζω στον κόσμο ότι στο Γεωργιάδη Σέρες και η εταιρεία Εβίλ, ο Γεωργιάδη Σέρες. Προσφέρουν στον κόσμο νέο ηλιακό θερμοσύφωνα Optimus All 150 λίτρων μόνο με 600 ευρώ. Στα 600 ευρώ συμπεριλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτηση σε πλάκα. Όλα. Ναι. Έλα. Σούπερ. Σούπα. Σούπερ. Σούπερ. Πεινάς. Έφαγα. Πάνω στον πάλι να φας άμα πεινάς σούπα. Σούπα, σούπα, σούπα. Λοιπόν, 23-21-0 μετά θα τρέξω. Πιο αργά να έρθω. Εντάξει. 23-21-0-37-479 για αυτούς οι οποίοι θέλουν. Γεωργιάδης στις Σέρες. Στις Σέρες. Και ναι. Παλιός πελάτης μας. Απίστευτο, 10 χρόνια είναι. Έτσι. Γι' αυτό και ο Πανσεραϊκός. Ακολουθεί στην εκπομπή μας σταθερός και τρομερός. Τους στέλνουμε τα χαιρετήματά μας, βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν. Έτσι. Πήρα πάρα πολλά μηνύματα. Πάλι. Πάρα πολλά μηνύματα. Δηλαδή όχι... πόσα. Άνω των 100. Άνω. Άνω των 100. Τι λέμε. Οι οποίοι κράζουν. Δεν είναι παοξίδες αυτοί που κράζουν.
Θα είμαι σαφής. Γιατί άμα ήταν παοξίδης θα ήταν κακό, ας πούμε. Ρε, άσε τον άλλο να πει το θέμα. Μάλιστα. Ρωτάω. Μην δημιουργεί. Πετάγε σαν του ζού, θα το χαλάσει. Χαλάρωσε. Πες το. Μπορεί κάποιοι να φτιάχνονται με αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Όταν πετάζεσαι. Πετάζομαι. Ναι. Λοιπόν. Λένε. Φωτογραφική ρύθμιση για τον ΠΑΟΚ ήταν. Ποιο. Βγαίνουν Αριανοί, Ηρακλάκια και διάφοροι άλλοι. Και η ρύθμιση. Του τσούζει. Ήταν φωτογραφική για τον ΠΑΟΚ. Τι οι Πασόκοι το λένε. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, τι. Βαραβίγκα. Εσύ αμφιβάλλεις ότι τα πήρα αυτά τα μηνύματα και ότι κράζανε. Καθόλου. Τι ρωτάς. 100 μπορεί να μην ήταν, μπορεί να ήταν 80. Εκεί μπορεί να κάνει. Μπορεί να είναι 101, μπορεί να είναι 81, έχει σημασία. 42. Έχει σημασία. Όχι. Πολύ φωνάζα. Εντάξει, ναι. Γιατί. Μπορώ να τελειώσω το σχετικό. Ρωτάω τι. Ρωτάς κάτι άμα δεν ακούσεις όλο το. Θέμα. Όλο το, ναι. Και λένε. Κάτσε ρε μάγκα τώρα. Τι έγινε. Αυτοί με αυτά τα λεφτά πήραν δύο κύπελα. 2001-2003. Ποια λεφτά. Από τότε δεν δημιουργήθηκαν αυτά χρέη. Ναι. Και σου λέει τι έγινε τώρα, τους τα χαρίζουν κιόλας. Πλάκαρε μας κάτω, τους παγώσανε τα χρέη. Τα ξεπαγώνουν τώρα και πληρώνουν το πρωτοκύκλιο και καθαρίζουν. Και σου λέει όχι, είναι φωτογραφική ρυθμίση. Βγήκε ένας βουλευτής εκεί από την. Από που ήταν από τον πύρκο για να το παίξει καλός στους νοτογελαδίτες, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι. Θα πάρει κυβέρνηση λεφτά από αυτό. Το ζητούμενο. Την άποψή μου την έχω πει, καλά κάνει η κυβέρνηση και κάνει αυτό το πράγμα. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, και δεν είμαι ΠΑΟΚ. Και ευκαιρία ήταν του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Και είπα ότι είμαι υπέρ του να επιβιώνουν να υπάρχουν και αύριο εταιρείες και θέσεις εργασίας. Αλλά ξεχνάς την πάγια τακτική μου και όποτε ανοίγουμε θέμα με βαστίζεις εργατοπατέρα. Δεν είμαι εργατοπατέρα. Καλά κάνω και σε βαφτίζονε. Δεν μπορεί να με βαφτίζεσαι. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι βλαμμένοι σαν και εμάς, αλλά έχουν άλλη αισθητική. Συνέχισε και μπερδεύονται. Πάνε εκεί που πρέπει. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι τώρα. Ναι. Είναι φωτογραφική η ρύθμιση για τον ΠΑΟΚ ή είναι για τις εταιρείες. Εσύ πώς το ερμηνεύεις, πρώτο. Δεύτερον. Ναι, ένα-ένα. Πήρα μια πολύ ωραία επιστολή. Κάτσε, ένα-ένα. Πήρα μια πολύ ωραία επιστολή. Από ποιον. Τι. Όπου δεσμεύτηκα από ένα πολύ σοβαρό οπαδό του Ηρακλή. Δεσμεύτηκα να μην γνωστοποιήσω το όνομά του. Μάλιστα. Και τι, λέει. Τι είπε η επιστολή. Αφού βάζουν ένα σωρό. Περίεργους οι οποίοι κινούντανε στο μεταξύ νόμου και παρανομίας και τους βάλαν στη ρύθμιση. Γιατί να βάλουν και τον Ηρακλή για τα εικονικά τιμολόγια για τον αριστεχνη Ηρακλή. Βεβαίως. Πόσα είναι τα πραγματικό ποσόν. 13 ή 15 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί τα πληρώσει κάς. Λέω. Να το βάλουν. Και το ζητούμενο ποιο είναι. Εδώ τώρα έχει συντρέξει ένας πολύ σοβαρός λόγος. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν άνθρωποι του Ηρακλή που θα τρέξουν. Μετά, άμα γίνει μια τέτοια ρύθμιση, πρώτη ερώτηση. Γιατί ο ΠΑΟΚ, καλός ή κακός για τον ΠΑΟΚ, έχει έναν άνθρωπο που λέει τα πληρώνω. Ναι. Υπενθυμίζω σε αυτούς οι οποίοι φωνάζουν, αλλά όταν έρθει η ώρα να πληρώσουν, κάνουν τους Κινέζους. Ναι, ναι. Ότι η περιουσία του Ηρακλή είναι φιλέτα τα οποία τα γλυκοκοιτάζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια πολύ. Ναι. Λοιπόν, προκειμένου να γλιτώσουν αυτά τα οποία εμένα με πονάνε. Σαν άνθρωπο και σαν άνθρωπο που αγαπάει την ομάδα. Τι να γίνει. Λοιπόν, με μια τέτοια ρύθμιση, διασωθεί η περιουσία. Δεν πρέπει να σωθεί. Ερώτηση. Με συγχωρείς, πρέπει, αφού άλλες παρανομίες τις δίνουν άλοθη, ναι, ναι. Και συγχωροχάρτη. Μπράβο. Δεν πρέπει να μπει και ο Ηρακλής αυτή τη ρύθμιση. Ρωτάω, τη γνώμη σου. Απαντώ. Το πρώτο σκέλος. Ναι. Ποιο είναι το πρώτο σκέλος. Το πρώτο είναι φωτογραφική μου για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Εκτιμάς. Εγώ εκτιμά για όλες τις εταιρείες. Δεν έγινε μόνο για τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε. Έτσι πιστεύω. Όχι. Απλά ο ΠΑΟΚ μπορεί να ευνοηθεί εκ των πραγμάτων. Απλά το φωτογραφίζουμε εμείς επειδή είναι πιο εύκολο. Όχι, δεν είναι φωτογραφική για τον ΠΑΟΚ. 100% δεν είναι φωτογραφική για τον ΠΑΟΚ. Διότι. Θα μπορούσε να γίνει και επί Σαμαρά, αλλά επί Σαμαρά η Τρόικα είπε όχι. Ποιο Σαμαρά, δε. Άκου εδώ τώρα. Ο ΠΑΟΚ ωφελείται. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ ωφελείται. Ότι ωφελεί, το ωφελείται, αυτό είναι δεδομένο. Ο ΠΑΟΚ ωφελείται. Δεύτερον, να το κάνουν για τον Ηρακλή. Όχι, συμφωνεί με το σκεπτικό μου. Με το σκεπτικό σου συμφωνώ. Περίμενε. Αλλά ο Ηρακλής τιμωρείται γιατί είναι πλαστογράφος. Ναι, ρε φίλε, και οι άλλοι κάναν παρανομίωση. Συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ χρωστάει χωρίς. Χρωστάγια δεν πλήρωνε. Όχι, βγήκαν και άλλα. Τι. Υπήρχαν και εκεί κάποια εικονικά τιμολόγια. Υπήρχαν πολλά. Βεβαίως. Στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Βεβαίως, ρε φίλε. Ποιος το λέει αυτό. Επιγούμενου, καταδικάστηκε για αυτά, πλάκα μου. Μισό. Εάν έγινε και στον ΠΑΟΚ πλαστό τιμολόγιο. Έχει σημασία αν έγινε για 1 εκατομμύριο ή για 15 που έγινε στον Ηρακλή. Όχι. Ή για 100 χιλιάρικα, λέω. Όχι. Αν έγινε για τον ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει για τον Ηρακλή. Σωστό. Αυτό γνωρίζω. Δεν γνωρίζω αν τα χρέη του ΠΑΟΚ έχουν να κάνουν με χρέη απλά ή και απάτες, όπως είναι του Ηρακλή. Δηλαδή πλαστά τιμολόγια και εικονικά κτλ. Εάν ο ΠΑΟΚ, λέω εάν, βάζω το εάν,
έχει κάνει το ίδιο σε μικρότερο βαθμό, σε απειροελάχιστο βαθμό, όπως ο Ηρακλής. Όχι ο ΠΑΟΚ, οποιοδήποτε. Από τη στιγμή που συγχωρούνται αμαρτίες. Ναι, ναι. Με αυτό τον νόμο. Όσο για το φίλο σου τον Δαραβίνκα, πώς το λένε, τον Απτυχαλή. Φίλο μου. Τον βουλευτή, τι είναι αυτό. Α, πού είναι φίλο μου. Άντε, όποιον βγάζουμε εδώ έγινε φίλο μου. Φίλοι σου δεν είναι όλοι αυτοί. Είπα εγώ ποτέ δεν είναι. Τέλος πάντων δεν είναι φίλο σου. Βγάζαμε εδώ συχνά. Τώρα τον κύριο Δαραβίνκα. Ο Δαραβίνκα. Ο οποίο τώρα ναι. έχει κάνει μια κολοτούμπα τεράστια. Τι είπε, Τι είπε. Τον άκουσα. Τι είπε, για πε. Εσύ δεν μου πει που έκανε κολοτούμπα. Εσύ. Καθόλου κολοτούμπα. Τι έκανε. Επειδή το Πασόκ τώρα δεν έχει αλυσφαιρίσει δεξιά και αριστερά. Ναι. Επειδή έχει φτάσει στο 4% και κατάπτυστο, γιατί δεν πληρώνει και δεν κάνει και δεράει, δεν διορίζει. Τώρα το παίζει να μου είναι ορσία παρθένα. Να λέει, εμείς λέει δεν το κάνουμε για τον ΠΑΟΚ, λέει τη διαμαρτυρία μας. Λέει το κάνουμε, λέει γιατί, επειδή υπάρχουν λέει απατεώνες, λέει και με πλαστά και με αυτά, λέει μην ωφεληθούν και αυτοί. Να ωφεληθούν και αυτοί, ρε Δαραβίγκα. Άμα είναι να πληρωθεί το χρέος και από τους απατεώνες, να πληρωθεί και από τους απατεώνες. Σε χαλάει εσένα. Ερώτηση. Ναι. Ξέρεις γιατί θυμώνω. Σε χαλάει εσένα. Ξέρεις γιατί θυμώνω. Θα σου πω γιατί. Επειδή τώρα δεν κάνετε κολοτρυπηδιές με τον ΠΑΟΚ να παίρνετε ψήφους στο Πασόκ. Συγγνώμη. Τι έγινε τώρα, φωνάζουμε, γίναμε τίμιο κόμμα. Πώς γίνεστε όλοι τίμιοι με 4% και απέρνετε 20% γίνεστε γκάνγκστερ, ρε. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Άλλο είναι το θέμα. Ναι. Το κράτος αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη. Ψάχνει να βρει έσοδα. Βεβαίως. Λοιπόν, από οποιοδήποτε τρόπο. Αυτά είναι χαμένα. Ποια είναι, χαμένα. Με τα σημερινά δεδομένα. Βεβαίως. Οπότε ό,τι να τελειώσω λίγο. Υπέρ του κράτους είμαι εγώ. Ναι. Εκεί ναι. θυμώνω με τον Δαραβίγκα και λέω κάνεις κολοτούμπα, ρε φίλε. Λέγαμε μέχρι τώρα για τον ΠΑΟ και το συζητούσαμε. Είναι σαν να κάνεις κολοτούμπα τώρα. Δεν γίνεται να μου λες τη μία να βοηθήσεις με μια εταιρεία για, και όλες οι υπόλοιπες να πληρώσεις και μετά να μου λες ότι αυτό. Θα παίρναν τα εισιτήρια διαρκείας τζάμπα και τα δίνα και τα κάνουν και παίρναν ψήφους. Καλά ήταν το Πασόκ. Η δεξαμενή ψήφων με τον ΠΑΟΚ και οι φιλίες. ΠΑΟΚ, Πασόκ, ηλεκτροσόκ. Τώρα επειδή δεν έχει, φωνάζει ο Δαραβίγκας. Επειδή αποκλίνεις του θέματος. Αποκλίνω. Αποκλίνεις. Εγώ. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να μπουν οι πάντες. Όταν μπαίνει μία αμαρτία θα μπει όλες ή καμία. Αφού έχουμε ανάγκη βεβαίως, τι θα κάνουμε. Άρα λοιπόν, γιατί πρόσεχε. Και του μιλάω υπεύθυνα και επώνυμα. Πρέπει τον Εραστέχνη Ηρακλή να τον βάλουν. Να τον βάλετε μέσα στη ρύθμιση. Θέλει όμως ο Ηρακλής να μπει. Γιατί δεν, δεν έχω μιλήσει με κανένα. Άντε μπράβο, για... πρόσεχε. Επειδή γιατί ο Σαββίδης. Ξέρεις πολύ λέμε, καλά. Ο Σαββίδης έχει πολύ... να δώσει 15 κιλά. Εσύ ποιο θα δώσει. Δεν ο Καραόγλου. Ποιο θα τα δώσει. Τώρα θε να μιλάμε σοβαρά. Είναι σοβαρό το θέμα. Παιδάκι. Ξέρει πολύ καλά, δεν έχω συναλλαγή με κανένα. Δεν έχω μιλήσει. Δεν έχω μιλήσει με κανένα. Δεν έχω μιλήσει με κανένα. Μπορεί να μην θέλουν αυτοί. Βρε πουλάκι. Βρε, μπορεί να μην θέλουν κάποιοι να με προδότε. Εσένα ρωτάω. Δεν το ξέρω. Το πρωτογενές κεφάλαιο του ΠΑΟΚ είναι 10,5. Ναι. Ο Ηρακλή είναι 13 κάπου. Ο Ηρακλή έχει να τα δώσει. Ναι. Ωραία. Σίγουρα. Ο Ηρακλή είναι 13. Ναι. Μπαίνει αύριο ο Ηρακλή στη ρύθμιση. Ποιο θα τα δώσει, ρε. Δεν το ξέρω. Α, δεν το ξέρει. Μάθη και πε μα. Αβρεθεί αυτό που θα τα δώσει και μετά βγει να κλαφτεί. Σαν τη Μάρθα Βούρτσι. Ρίχνω ότι δεν βγάζει τον Ηρακλή. Το κλάφτηκα. Κλάφτηκε. Φεύγω. Άμα πω τώρα ότι είναι βλαμμένο, θα παρεξηγηθεί. Γιατί ρε, εσύ 899, τι να σε πω, ρε. Εσύ, με στέλνει ο Θραγόγιας μήνυμα. Δεβερλέγκας λέγεται. Δαραβίγκας έχει το γραφείο κηδιών, ρε. Μπέρδεψε τον υπουργό, ρε, με τον. Εσύ μου το. Μπέρδεψε τον βουλευτή με τον. Δεν είπα ποτέ κάτι. Με τον Νεκοθάφτη. Ένα όνομα δεν είπα. Εσύ ασχολείσαι με Νεκοθάφτες. Πες τα ρε, Ραπτόπουλε, με έκανες και ανατρίχιασα. Όλοι οι κλήφτες που κάθαν τη δουλειά τους κάνουν κινητοποιήσεις. Για μένα που είμαι υπάλληλος σε μικρή επιχείρηση που κρέμεται από μια κλωστή, άμα χάσω τη δουλειά μου, χεστήκαν όλοι. Στα ρηπαπά μου για την κόλλα και για την ΕΡΤ. 684, αυτή είναι η σημερινή εποχή. Σε κάνανε να σκέφτεσαι για τον πισινό σου και μόνο. Δεν καταλαβαίνεις το αυτονόητο ότι το καλό δικό σου είναι και δικό μου καλό και το καλό το δικό μου είναι και δικό σου καλό. Δεν είμαστε στην εποχή του ανταγωνισμού, είμαστε στην εποχή της επιβίωσης. Και σκοπός δεν είναι να δουλεύουμε για να τρώμε, αλλά να τρώμε για να δουλεύουμε. Αλλά δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Ο κύριος Παταφυρίου, ο θείος, να πει ότι θέλει στην εκπομπή του. Εντάξει. Να και... βγει, να βγει. Όχι, να μην βγει. Όχι, να μην βγει. Όχι, να μην βγει. Είναι θείος μου. Ξέρω τι λέω. Είναι θείος μου. Λοιπόν. Δεν έχει θείο. Έχω θείο. Έχει θείο, ζει ο θείος σου. Λοιπόν, Κώστα... Κώστα μου, βρίσε με. Βρίσε με και σε βρίζει. Πες με σερβιέτα από κούνια, κουστάρω. Καλησπέρα, ραπ, πες τα επιτέλους. Έλος πια με τους φωναστάτες συνδικαλιστές. Ναι, φτάνει πια. Άρα υδρώνει κανείς φωτόπουλο. Φτάνει πια με τους φωτόπουλους. Με τις 1300 απολύσεις που γίνουν στον νομό Καστοριάς.
από τις εκλογές και μετά, Γιώργος, γιατί δεν μας ενημερώνετε, ρε παιδιά? Αρνηθήκαμε ποτέ να βγάλουμε κάποιο θέμα προς τα έξω. Δηλαδή, να μας χρεώνετε για κάτι που είπαμε, να μας χρεώνετε για κάτι που δεν είπαμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Όποιοι εργαζόμενοι ήρθαν εδώ και είπαν ένα θέμα το οποίο ήταν σοβαρό και είχε υπόσταση, το βγάλαμε κανονικά. Σωστό. Γιατί να το κρύψουμε? Ποτέ, ποτέ, δεν έχουμε. Και ο άλλος που λέει να για την Coca-Cola που είναι χορηγός μας και καλά κάνει, τον αφήσαμε και μίλησε. Α, εμείς διαφωνούμε. Εγώ δηλαδή, ο κόκκινος δεν ξέρω τι κάνει. Εγώ διαφωνώ. Πάλι, τον πισινό του κοιτάει και τίποτα. Τι να πω, ρε. Λοιπόν. Απεργίες, ξαπεργίες. Απεργίες, συγγνώμη. Ξαπεργίες, φορολογική ιστορία. Δεν θα πάει στη Βουλγαρία Coca-Cola. Όχι εσένα θα κάθεται να κάνει. Πολλές εταιρείες. Να έχεις τη φορολογία 30% πιο πάνω και να έχεις τον κάθε Φωτόπουλο να κάνει απεργία για κόλουπίδημα. Παιδιά. Διαφυγή Coca-Cola. Καλά έκανε και για το Ηρακλής Λάρισα, ΑΜΗ2 κενό. Ηρακλής ονοματεπώνυμο στο 54-344. Σπαθή όμως, αντρίκια. 11, όχι. 11. 11 μηνύματα μέχρι τώρα. Ήρθανε. Μόνο. Πολλοί είναι. Για Ηρακλής Λάρισα. Ναι. Για διάφορο Ηρακλή. Τι αδιάφορο. Θέλει να πάει στους 9 βαθμούς. Η μεσοπαλία πάει. Ρε φίλε, δέχτηκα ό,τι μου είπες. Ότι τα μάτια όλων θα είναι στο κλάν της Βικελίδης. Ψέματα είναι. Όχι. Αλήθεια είναι. Δέχομαι ότι. Αν το δεις κοινικά, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι του Απόλλων Καλαμαριά με τον Αναρτικό. Αλλά να μου λες ότι δεν ενδιαφέρει το Ηρακλής, όχι ρε φίλε. Αυτό είναι. Είπα αυτό. Είπα ότι ο Ηρακλειδέας. Μπαίνει με 9 βαθμούς. Το ίδιο είναι, πράγμα είναι. Εντάξει. Γιατί άμα χάσει με πόσο θα μπει. Με 7. Α, εντάξει. Είναι μέρα με την ίδια. Ισοπαλία πώς μπαίνει. Πάλι με 8. 9 όμως, επειδή μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός Βόλο και να πάει στους 2, είναι μεγάλη υπόθεση. Άλλο 8-2 και άλλο 9-2. Και 9-1. 9-0. Σωστό. Γι' αυτό σου λέω. Δεν είναι. Και δεν παίζει με αυτά. Ξέρεις, γιατί εδώ βρήκανε τώρα άλλη μια απόδειξη ότι δεν το κουστάρουν την Άκλη. Βρήκανε τώρα για ένα παιχνίδι που το διπλό έδινε 1-0-1 και το είδαν όλοι. Έλα, ρε, και τώρα, το βρήκανε να το χρεώσει. Ο Μπούζος στον Ηρακλή. Όχι, δεν το έβγαλε ο τέτοιος. Δεν το έβγαλε ο Μπούζος. Δεν το έβγαλε ο Μπούζος. Βγάλανε θέμα τώρα ότι μπορεί να υπήρξε κάτι εκεί. Τι να πει, να τρελαθεί ο κόσμος. Να πω ότι ήταν. Δηλαδή και έτσι να γινόταν. Άσο ήμουν διπλό τελικά. Πόρε παιδιά. Ρε μπα, λε. Μήπως γίνει τίποτα. Κοίταξε τώρα, μην τους αθώνεις κιόλας. Δεν αθώνω. Απλά να λες ότι μόνο ο Ηρακλής είναι, γιατί δεν τα βγάλε για τους άλλους. Μην μπαίνεις όρκο και για τον Ηρακλή. Σε ένα παιχνίδι που δεν χαλούν στο διπλό ποτέ, σε εισαγωγικά. Ναι, ναι. Μου το βγάζουν στη μένα. Όχι, ρε παιδιά. Τι παίχτηκε εκεί, ξέρεις. Ιδέα δεν έχω. Μάθε για. Ιδέα δεν έχω. Πόσες χιλιάδες ευρώ παίχτηκαν. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Και πού παίχτηκαν. Δεν ξέρω την νοοτροπία. Α, δεν ξέρεις την νοοτροπία. Η εταιρεία, η Standard, ναι, ασχολείται με πάρα πολλές εταιρείες και ελέγχει. Αν μου πούνε τζίρο και μαθαίνω. Πες λοιπόν τους τζίρους για να ξέρουμε. Δεν έχω ενημέρωση. Άμα είναι μεγάλη τζίρη, εδώ να πούμε ότι είναι ύποπτο. Ποιον θεωρείς μεγάλο τζίρο? Γιατί ανοίγεις άλλη κουβέντα. Σε ένα αγώνα Β' Εθνικής, ναι, 1.000.000 ευρώ. Ναι. Άμα σου πούνε 100.000, δεν το. Δεν μπορούν να παίξουν 1.000 από το δίκτυο, να βάλουν από 10 ευρώ ή από. Μάθε για. Δεν ξέρω. Ναι, για. Λοιπόν. Ναι. Η πρώτη ώρα. Η πρώτη ώρα ήταν προσφορά από τη Χάνκου. Ελαστικά τα οποία προτιμούν για τοποθέτηση, για πρώτη τοποθέτηση στη μάνα που λέμε το αυτοκίνητο, πολλές μεγάλες εταιρείες όπως η Mercedes C-Class, S-Class, E-Class, η BMW σειρά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, η Mini, η Audi, η Volkswagen, η Ford, η Opel και άλλες. Θα τα βρείτε από την ελαστικοϊμπορική ΑΕ για τη Βόρειο Ελλάδα. Διαφημίσεις και σε λίγο με την ώρα των ακροατών. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπαίνουμε στη τρίτη ώρα της εκπομπής. Η Αφή Κωνσταντινίδη φροντίζουν εύκολα και γρήγορα να εξασφαλίσετε μέχρι και 500 ευρώ αποσύροντας το παλιό σου αυτοκίνητο με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Το 2310-3390 είναι δικά σας. 955 κενό. Τα μηνύματα στο 54340. ΑΜΗ3 κενό. Αρνή ονοματεπώνυμο στο 54344. ΑΜΗ2 κενό. Ηρακλής ονοματεπώνυμο στο 54-344. Διαβάζω 3-4 μηνύματα και πάμε στον κόσμο. Διάβασε. Ο Τίγρης με τα μπηγικίνια δεν τα έπαιρνα ποτέ. Αλλά εγώ έκανα το αγροτικό μου του Μουσάτου, του τα είχαν σε γρανίτα. Βέβαια τα έκαναν πύραυλο και τώρα πληρώνει παγωτίνη, λέει ο Κράτιστος. Σωστό. Ας μας πει αυτός από την Καστοριά, αυτοί που απολύθηκαν σε ποιο κόμμα ήταν. Αν ήταν διορισμένοι από τη Νέα Δημοκρατία, από τον Μπατσόκ, με τον Μπουλοπουλόπουλο. Μπράβο ρε Χρήστο, καλά τα λες αδερφέ. Ποιος είναι ο Χρήστος?
Για τον κομμουνιστή. Α. Κωστή, καλησπέρα. Τα χρέη του Ηρακλή αφορούν τον Αραστέχνη και έρχονται από ποινικά αδικήματα του ΠΑΟΚ, είναι στην εταιρεία, δηλαδή στην ΠΑΕ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Επίσης, λόγω των πλαστών τιμολογίων, δεκάδες εταιρείες έφαγαν πρόστιμα 100.000 ευρώ. Παιδιά. Να σβηστούν. Αν δεν καταλαβαίνετε. Άμα λέμε... είναι για το καλό του τόπου, το γενικό καλό, ας πάνε και τα λεφτά και από τους απαταιώνες και από αυτούς που κάναν πλαστά. 4 Τετάρτου, μέρα μνήμης για τον Πετράν. Το διπλό θα είναι για αυτόν. Τσε 5. 4 Τρίτου πέθανε. 4 Απριλίου. 4 Απριλίου. Ναι. Χωρίς να πεις τα νούμερα μου, πάω και είμαι πες ότι έχω μαγαζί και έχω να πληρώσω το ΤΕΒΕ 4 χρόνια γιατί δεν βγαίνω. Γιατί εγώ σε μια ενδεχόμενη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσω και ιατρική περίθαλψη για 4 χρόνια χωρίς να δικαιούμαι συντόκους. Γιατί εμάς τα μικρά ψάρια, φίλε μου, μας έχουν στη βάπα. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Πάμε στον κόσμο. Ναι, καλημέρα στην Γαλάζια Θεσσαλονίκη. Καλώς τον, καλώς τον. Λοιπόν, θα ήθελα να σας παρακαλώ το τρίλεπτο να μ' αφήσετε να πω κάποια πράγματα χωρίς να με διακόψετε. Καλά, καλά. Γιατί ως εδώ και μη παρέκει. Ναι. Τα θέματα που ανοίγετε, κύριε Ραπτόπουλε, καλά θα κάνετε. Αφού τα βάζετε στο τραπέζι, να είστε πλήρως ενημερωμένος και όχι ανενημέρωτος. Γιατί καλέ, τι είπα. Αυτά τα θέματα κάνουν εσείς. Περιμένετε και θα δείτε ή καλέστε μας επιτέλους κάποια στιγμή να μάθετε αλήθειες. Εχθές κινητοποιήθηκε όλη η Κρήτη, διότι σύμφωνα με τον νόμο που ετοιμάζει ο Υπουργός Αθλητισμού, όποια ομάδα θα πέσει στην Τρίτη Εθνική θα πρέπει να παραμείνει εκεί για 3 χρόνια. Πήρε διαβεβαιώσεις ο άνθρωπος του, ο βουλευτής Κρήτης του, που εκπροσωπούσε τον Όφη τελικά, ναι. Να μην τα απολογούμε, ναι, ναι. Ότι Όφη και η Νίκη Βόλου δεν θα είναι σε αυτό το νόμο. Ότι θα καθίσουν κανονικά, δηλαδή ένα χρόνο και θα μπορέσουν να ξανανεβούν. Το ίδιο περιμένεται να συμβεί το πολύ σε μια εβδομάδα και με την ομάδα του Εργοτέλη. Μάλιστα. Μετά από δηλώσεις του κυρίου Τζόρτζογλου, Ιού. Ναι. Λοιπόν. Εδώ εσείς τώρα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εσείς ειδικά. Ναι. Λοιπόν, τι κάνετε. Μιλάτε όλοι για αδικία, ντροπή σας. Αν τα τελευταία 40 χρόνια εγώ είχα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί μου, όπως θα έχει άλλη ομάδα της πόλης, στη Θεσσαλονίκη, θα είχα πάρει 5 διπυρωτικά, 10 Champions League και άλλα 15 Europa League για πλάκα. Αδικία στο πετσί ένιωσε μόνο ο λαός του Ηρακλή. Εσείς μιλήσατε για πλαστή φορολογική ενημερότητα. Αυτά τα παγωμένα χρέη. Ω παιδί μου, εγώ είπα τα πληρώσουν όλοι. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα. Κάνεις λάθος. Εγώ είπα και πλαστή ενημερότητα και όλα. Αν έχει να τα πληρώσει το πρωτογενές, να τα πάρουν και από τον Ηρακλή. Η ενημερότητα λοιπόν που αναφέρατε, ναι. Τιμωρητό με 700 ευρώ χρηματικό πρόστιμο. Βρε εντάξει, βρε, δεν είναι το πρόβλημά μου εμένα. Εγώ λέω να τα πληρώσουν όλοι. Απλά το ερώτημά μου είναι, ο κοντός έχει να τα πληρώσει. Εσείς, άμα γίνει ρύθμιση, ποιος θα τα πληρώσει, αυτό είναι το ερώτημά μου. Σας ενοχλεί αυτό. Δεν με ενοχλεί τίποτα! Γιατί λέω, ρωτώ, ποιος θα τα πληρώσει! Τα λεφτά έτοιμα να δοθούν! Εντάξει, τέλειος. Εσύ θα τα δώσεις. Αυτό σε ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει, γιατί από τον άλλο ο άλλος έχει πρόσωπο να το δώσει. Κοντός, ψηλός, μουσάτος, έχει να τα δώσει. Έτσι λες εσύ. Και εγώ σου λέω ότι αυτή η ομάδα λοιπόν της πόλης παίζει παράνομα τα τελευταία 15 χρόνια από το 2000. Δεν νοείται ομάδα να ανοίγουν τράπεζες οι Κυριακές, να έχει παγωμένα χρέη, τα δικαστήρια να πηγαίνουν στο Λιβόν και να μην υπάρχει τίποτα. Και να μιλά σε μένα και στο λαό του Ηρακλή για μια φορολογική ενημερώτηση. Τελείωσε. Να είσαι καλά, Μάνο. Δεν το είπα εγώ. Λέω να πληρώσουν όλες οι εταιρείες και αμαρτίες να κάνουν. Μάνο, σε παρακαλώ, είναι 4,5 λεπτά. Πάμε γρήγορα. Δεν ολοκλήρωσα. Περάσαν τα 3 λεπτά επειδή είμαι διακόπτη. Μα είναι δυνατό να μην εκφράσει. Να εκφράσει, να εκφράσει το παιδί, να εκφράσει. Πάμε. Λοιπόν, και είναι η μοναδική ομάδα, κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Που δύο φορές έχω πέσει κατηγορία όσο βαθμολογικά. Τα ξέρουμε, ρε Μάνο, αυτά τα είπαμε. Από κανέναν, τη μία με έριξε ο ΠΑΟΚ και την άλλη ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Τέλος. Να είσαι καλά, Μάνο. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Ακούστηκε, παρακαλώ. Ναι. Έλα. Καλώς τον, ποιος είναι. Ακούγομαι. Πολύ καλά, χαρά, ναι. Γεια σου, Ραπ. Γιατρός σήμερα. Ποιος γιατρός. Ο κτηνίατρος. Ο γαστροεντερολόγος, είχαμε στα δικαστήρια. Έλα ρε γιατρέ, τι κάνεις στα δικαστήρια, ναι, ναι, ναι. Έλα ρε φίλε. Έλα, τι κάνεις. καλά είσαι. Τι να κάνω, μια χαρά. Θες αυτό το προηγούμενο που μιλούσε. Ναι. Ότι το 50ρικο που με πήρε εκεί στη Σοφούλη στο μαγαζί που δουλεύαμε κάποτε για τα ζουζούνια να το δώσει πρώτα και μετά να μιλάει για εκατομμύρια. Εντάξει. Δεν ξέρω. Ένα. Ναι, ένα.
Κατάλαβες. Σε δάγκωσε. Ακούει και ο ίδιος, κατάλαβε και αυτός. Έλα μου, ένα πενιντάρικο τώρα, σιγά. Εντάξει. Πώς είσαι εσύ, αγόρι μου, τώρα, για πες μου. Μια χαρά, πολύ καλά. Είμαι μάχημα. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, όσο για τα χρέη. Όποιος απατεώνας, ξεαπατεώνας, έχει το πρωτογενές κεφάλαιο. Να το δώσει. Συμφωνούμε. Άρα συμφωνούμε. Άρα συμφωνούμε. Αφού έχουμε κολοκαίλα, τι άπουμε. Εσύ δεν στα παίρνουμε επειδή είσαι απαταιώνας. Όχι, φίλε. Υπάρχει και διαφορετική άποψη. Είναι και κάποιοι, άκουσε με. Ναι. Είναι και κάποιοι τίμιοι άνθρωποι με εργοστάσια, με ξέρω εγώ, που είχαν 200 υπαλλήλους. Αναγκάστηκαν και τους έκαναν 50. 50, ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι οποίοι θέλουν να πληρώσουν γιατί τους πήρε κάτω η μπάλα. Και δεν είχαν το δηλαδή τα πάνω από ένα εκατομμύριο στην αρχή. Δεν είναι όλοι απαταιώνες, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι όλοι απαταιώνες. Μέσα σε αυτούς είναι και κάποιοι απαταιώνες. Okay. Γιατί σωστό, δεν πληρώνουν. Σωστό, γιατρέ, σωστό, σωστό. Λοιπόν, όποιος θέλει πλέον, ο νόμος είναι κοινός και έχει τα φράγκα, δεν κάνει προπαγάνδα στα ράδια, καλό μου παιδί. Σε ποιον είναι. Πάει στην εφορία και λέει πόσο είναι το χρέος μου, ρε φίλε. Η ομάδα είναι δικά μου, γιατί είπε ο Κόκκινος προηγουμένως. Ότι έχει περιουσία και την αγαπώ και την κάνω και τυράνω. Πρέπει να ξέρετε ότι όποιος πληρώσει αυτά τα χρέη, η περιουσία της κάθε ομάδας και της κάθε εταιρείας γίνεται δικά του. Γι' αυτό το λέω. Δεν πάει στο κράτος, αλλά γίνεται δικά του. Γι' αυτό το επισημαίνω, κύριε μου. Γιατί έχετε υπόψη σας γιατί η χρήση είναι αυτή η περιουσία. Κοίταξε να δεις. Όλη η περιουσία του Ηρακλή. Έχετε υπόψη αν είναι πάνω νόμη. Από 13 εκατομμύρια που είναι το πρωτογενές. Τι αν είναι? Δεν μπορώ αν να... είναι πάνω από γιατρέ, 13 γιατρέ, εκατομμύρια δεν μπορώ να... Αν δεν γνωρίζετε η την σήμερα, αξία η σήμερα τι έγινε? Αν δεν γνωρίζετε την αξία δεν μπορώ να σας... Τώρα με ρωτάτε αν είναι πάνω από 13. Είναι πάνω από 13. Εδώ μιλάμε ότι η πρόκριση είχε κάποια δις. Και μου λέτε αν είναι πάνω από 13. Για μισό, λεπτό, μισό, λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Αυτή την εκτίμηση ποιος την έκανε? Είναι η αντικειμενική της αξία ή η εμπορική της αξία? Η αντικειμενική της αξία, κυρία μου, σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕ. Η αντικειμενική της, σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕ. Η εμπορική της, μπορείτε να μου πείτε ποια είναι? Τώρα θα παίζουμε. Με ρωτήσατε κάτι και σας απάντησα. Όχι, δεν παίζουμε. Μα παίζουμε τώρα, γιατί αυτά γίνονται μόνο για φορολογικούς λόγους, κύριε μου. Δεν σας ακούω, όχι. Δεν σας ακούω, κύριε μου, γιατί φορολογίστε ανάλογα με... Δεν με ακούει ο κύριος Κόκκινος, ραπ, με ακούς εσύ. Ναι, τι θες να κάνεις μονόλογο? Κάτσε να ακούσουμε, παιδί μου. Άκουσε με. Θες να κάνεις μονόλογο? Το σπίτι μου σήμερα έχει αντικειμενική αξία 500.000, εγώ το πουλάω 150. Το ξέρω. Θέλεις να το πάρεις? Δεν διαφωνούμε. Φόρο για πώς... Φόρο... Θα σου πω που κάνεις, θα σου πω που κάνεις έγκλημα. Φόρο για τι θα πληρώσω? Για το ποσό που μου τα πουλάς ή για την αντικειμενική αξία? Όχι, για το ποσό που χρωστάς. Όχι. Θα εκτιμηθεί. Ρε γιατρέ, φόρο. Δεν μ' ακούς, δεν το ξέρεις το ζήτημα. Γιατί θα πληρώσεις φόρο? Δεν μ' απαντάς. Φόρο. Δεν μ' απαντάς. Εκτιμάει αυτός που πληρώνει το χρέος σου. Εκτιμάει και τι έχει να πάρει. Σου κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Δεν ισχύει αυτό. Λέει, άκουσε ρε καλό μου παιδί τώρα. Δεν είμαι καλό σου παιδί. Δεν είμαι καλό σου παιδί. Κόλλησε ο Κόκκινος. Δεύτερον, αυτό που λες. Κακό μου παιδί. Λοιπόν, θα με ακούσεις. Έχεις μάθει να κάνεις διάλογο. Τι γιατρός είσαι? Θέλεις να με ακούσεις, να ολοκληρώσω και όχι. Διάλογο κάνουμε και αυτό που λες. Δεν θέλω να κάνω διάλογο. Με το ραπ μιλούσα. Ωραία, στη μέση. Γιατρέ, καλή. Γιατί... Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Θα λες πράγματα τα οποία ισχύουν. Γιατρός είσαι. Όταν η αντικειμενική αξία είναι 500, θα πληρώσει φόρο για 500. Και αν μου το δώσει τζάμπα. Δεν λες ότι σου κατέβει. Θα λες ότι ισχύει. Γιατρός είσαι, δεν είσαι λογιστής. Παρακαλώ. Δεν πειράζει, θα στον φέρω γιατί να του κάνεις μια κολονοσκόπηση. Καλά, κάνεις... καλά. Τον πάτο βάζω. Άσε να μας κάνει και τον έξυπνο τώρα. Έλα, δε, εσύ τα ξέρεις όλα. Παρακαλώ. Ναι, έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα, γεια σου, ρε, αυτό που λέω. Τον ένα το βγάζει απατεώνα, τον άλλο το βγάζει, φέρε μου λέει αυτά που κροστάς. Όνομα και τηλέφωνο, ποιος κροστάει και τι. Πάμε κροστάει. Στον φίλο, έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σου, ρε, αυτό που λέω, γεια σου, Κόκκινη. Καλώς, φίλο. Λοιπόν, θέλω να πω δύο λογάκια τα οποία δεν θα διαρκέσουν παραπάνω από ένα με δύο λεφτά το πολύ. Μπορώ? Βεβαίως. Χωρίς να με διακόψετε. Όχι, μη θα σας διακόψει ο Κόκκινος. Θέλετε να κάνετε μονόλογο, ναι. Το ξεκαθαρίστε. Όχι, δύο λεφτουδάκια είναι σημαντικά από τα πρώτα. Είπατε θέλετε να κάνετε μονόλογο, κάντε το. Ναι, όχι, σταμάτα, θα κάνω. Μετά σας ακούω. Δεν θα αργήσω. Πριν πω αυτά που θέλω να πω, θέλω να δώσω μία απάντηση κόσμια δευτερολέπτων στον κύριο Μάνο που πήρε πριν από δύο τηλέφωνα. Είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Το 80 φίλε Μάνο.
δεν σε έριξε ο ΠΑΟΚ, αλλά σε έριξε κάποιος ονόματι Πρεσινίδης. Και το 2011, φίλε Μάνο, δεν σε έριξε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ξανά, όπως είπες, αλλά σε έριξε κάποιος κύριος Τάκης. Το κλείνω εδώ και τώρα θα πω αυτά που θέλω να πω, χωρίς διακοπή, κύριε Κόκκινα. Είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Πήρα να ευχαριστήσω δημόσια τις τρεις αθλητικές εφημερίδες της πόλης μας, αρχής γενομένης από τη Μέτροπολη δική σας δηλαδή, για την υπεύθυνη όσο και πλήρως κατατοπιστική ενημέρωσή τους όσον αφορά τα επεκτενωμένα γύρω από την ομάδα μου τον ΠΑΟΚ. Παραδείγματος χάρη, το σημερινό τους δημοσίευμα σχετικά με τον Γεωργιανό τερματοφύλακα Γιώργη Λόρια, για τον οποίο υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ. Μέτρο Σπορ, πρωτοσέλιδο για το Λόρια. Σε αδιέξοδο υποφή η επαφή με Λόρια. Ακούστε τώρα πρωτοσέλιδο Σπορ του Βορρά. Υπογράφει ο Λόρια. Σε αδιέξοδο Μέτρο Σπορ, υπογράφει ο Λόρια Σπορ του Βορρά. Αρένα Σπορ. Ο Λόρια θα περιμένει λίγο. Αυτά τα ολίγα για όσον αφορά την ενημέρωση που έχουν οι φύλαδοι της πόλης μας και σαν εμένα του ΠΑΟΚ όσον αφορά οι τρεις εφημερίδες της πόλης μας. Άρες, μάρες, κουκουνάρες και οι τρεις. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Παρακαλώ. Επόμενος ναι. Κύριος, μάλιστα. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Γεια σου, Μάρκο. Θα ήθελα να σας αναφερθούμε λίγο σε αυτό το παλικάρι. Όλοι οι Ηρακλείδες. Ο Μάρκος, ο Μάρκος. Έλα, Μάρκο. Δεν είστε όλοι οι Ηρακλείδες. Έτσι ένα-δυο άτομα βγαίνουν έτσι και κάνουν αυτό το πράγμα που κάνουν. Εμείς τον Ηρακλή δεν λέμε ότι δεν τον εκτιμούσαμε, δεν τον αγαπούσαμε. Στο γήπεδο πηγαίναμε χρόνια. Και οι μεν και οι δεν, ανεξαρτήτως ποια ομάδα ήταν, γεμίζανε τον Καφτατζόγλιο. Όσο για τον Μάνο. Μην τον πληγώνεις, Μάρκο, μην τον πληγώνεις, Μάρκο. Ποιο να πληγώσω. Μην το λες ότι γέμιζες τον Καφτατζόγλιο. Αυτό το πει, μ' αρέσει. Μην το λες. Να γεμίσει ήταν... το γήπεδο σου ο καθένας, ρε. Για παλιά, τι, λέει, είναι αυτό. Παλιά, εντάξει, εμείς λες, δεν ξέρουμε τι γινόταν. Ξέρουμε, αλλού ήμασταν εμείς. Ξέρουμε. Παλιά, γιατί. Παλιά, μιλάμε για παλιά, δεν γινόταν αυτό το πράγμα μέσα στο Καφτατζόγλιο. Δεν γινόταν. Πολλές φορές. Εγώ λέω δεν γινόταν. Πολλές φορές. Δεν γινόταν, εσύ. Πηγαίναμε πολύ ουδέτεροι και βλέπαμε τον Ηρακλή. Δηλαδή, συγγνώμη, θέλω να σε πω ατομικά. Μάρκο, ατομικά, το δεν πάρω, θέλω ατομικά. Να μπορώ σε ένα τέτοιο Μάρκο. Στο σπίτι του εκεί που μένει, να δει ακριβώς. Μάρκο, δεν το λες καλά. Δεν το λες καλά. Θα πεις, Μάρκο, δεν πηγαίναμε να δούμε τον Ηρακλή. Το Χατζηπαναγί πηγαίναμε να δούμε. Μάρκο, για να είσαι καλά. Μια κουβέντα μπορούμε να έχουμε διαφορετική γνώμη. Μπορούμε να έχουμε διαφορετική γνώμη. Βεβαίως, γιατί όχι. Ένας έχει τη γνώμη. Ο άλλος ερπίζει και σαν Ερπετόπουλο βλέπεις ότι κάνει προπαγάνδα. Εγώ σε ρωτάω, μπορούμε να έχουμε διαφορετική γνώμη. Ναι, ρε, μπορούμε. Το Μάρκο, το Μάρκο. Μπορούμε να έχουμε, ναι. Πήγαινα και πάω ξύδες στον Καφτατζόγλιο. Έτσι λέω, έτσι λέω κι εγώ. Και εγώ λέω δεν πήγαινα. Εσύ λες ό,τι θες. Συνέχισε, ρε Μάρκο. Αυτό το πράγμα όμως. Τι κακό πράγμα, τι καρκίνο. Που λέει μέσα η συνεχόμενα ο Μάνος, που βγαίνει η συνεχόμενα στα ράδια, δεν βγαίνει κανείς Ερακλήδης, μα κανείς εκτός από το Μάνο και από τον Αντωνιάδη. Κανείς Ερακλήδης. Εγώ τουλάχιστον ξέρω κόσμο και κοσμάκι. Από τον πρώτο άτομο που ξέρω εγώ εδώ μέσα, ναι. Το γνωρίζεις Κόκκινο, ήταν ο συγχωρημένος ο Αγράντας. Ο, ο Γιάννης Αγράντας. Ο Αγράντας. Δεν τον ξέρω. Ο Γιάννης Αγράντας, έλα το ξέρεις. Δεν τον ξέρω. Πώς δεν τον ξέρεις, το ξέρεις 100%. Ο Εξαδάκτυλος. Ο Εξαδάκτυλος. Ε βέβαια, που έβγαινε, έκανε το κανάλι του Ηρακλή και έκανε πάντα και μετά σταμάτησε. Ο Θεός. Το Θεό τον ξέρω. Ε βέβαια, τα άτομα αυτά τουλάχιστον μπορούν και να μιλήσουν. Να, και ξέρουν πέντε παραπράγματα, πάρα πολλά από και μένα, εσύ, καλό, από τον κάθε Ηρακλή. Και θα αξιολογήσει, δεν επιτσιρικάς ο Μάνος, και αξιολογήσει ο Μάνος. Κραράκι μου, να συναντηθούμε κάπου, να πιούμε ένα καφέ αγαπημένα και όμορφα. Δεν θα πιούμε καφέ, θα μαλώσουμε, να συναντηθούμε. Να το φροντίσουμε γι' αυτό. Αλλά αυτό το πράγμα που έρθω συνεχόμενα που γίνεται, δεν γνωρίζει πολλά πράγματα από τον Ηρακλή. Θα το φροντίσουμε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Τα κορυφαία φορητή smartphone Samsung Galaxy και Samsung Galaxy S6 έρχονται στη Vodafone μαζί με αποκλειστικές προσφορές. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συναρπάσουν με τον εκπληκτικό σχεδιασμό τους και τις καταπληκτικές επιδόσεις τους. Μπορείτε να τα παραγγείλετε σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ώστε να είστε ένας από τους πρώτους που θα το έχει στα χέρια του στις 17 Απριλίου, ενώ σε επιλεγμένα καταστήματα Vodafone μπορείτε να τα δείτε από κοντά. Φυσικά, ένα άτομο από την ομάδα Internet της Vodafone που θα είναι. Η ομάδα που θα έχει το Samsung Galaxy X Professional θα είναι εκεί για να σας δείξει την κορυφαία τεχνολογία των 4G Samsung Galaxy, γιατί και για 4G Samsung οι smartphones πας στη Vodafone. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Το κατάλαβα, ναι. Ναι. Έλα, ραπ. Ναι. Έλα, αγόρι μου, με σένα θέλω να μιλήσω, ραπ. Μάλιστα. Για πες, Ρακλάρα, τι θα κάνει την Κυριακή.
Ηρακλάρα Χ την Κυριακή. Χ. Γιατί ρε ράπε έτσι. Γιατί σκληρό παιχνίδι, πρέπει να προφυλάξει παίκτες ο Παπαδόπουλος, δεν θα φουλάρει. Οι άλλοι θα παίξουν δυνατά, αντιαθλητικά έως φορές. Ο διαιτητής μπορεί να τους παίξει 60-40 το πειθαρχικό. Είναι ύποπτο παιχνίδι, δεν είναι δηλαδή. Είναι κολοπαίχνιδο. Δεν είναι καλό παιχνίδι για τον Ηρακλή. Πού στην κολοπαίχνιδο δηλαδή. Ναι, είναι βρώμη, είναι. Είναι όχι, δεν το χαρακτηρίζω σε κοψυχολήψη, αλλά ναι, είναι περίεργο παιχνίδι. Και εγώ με ισοπαλία είμαι ευχαριστημένο για τον Ηρακλή. Με ισοπαλία είμαι ευχαριστημένο. Ποιοι παίζουν από τη Λάρισα, ποιοι δεν παίζουν, ξέρει. Ο Πινδώνης παίζει. Όχι. Ποιες απουσίες έχει η Λάρισα, ξέρεις. Τα δύο βασικά του στόπερ λείπουν. Ωραία. Το ξέρεις. Ναι, ο Περόνε παίζει. Παρακαλάνε να παίξει ο Νεμπεγλέρας. Και μου λες θα πάρει ισοπαλία η Λάρισα. Τι το λέω στον άνθρωπο. Ωραία, τι να το παίξουμε τώρα. Δεν χαλάει αυτό ο άνθρωπο τρεσικό. Τελείω. Παρακαλώ. Γράψτε. Γράψτε! Το λέω στον άνθρωπο. Δεν ξέρει τι απουσίε τη Λάρισα. Ναι. Δεν ξέρει ο Ηρακλής. Ξέρω τι μορφή. Ο Ηρακλής έχει μία απουσία. Ξέρω τι μορφή του παιχνιδιού. Και ξέρω ότι όταν εγώ. Ποια είναι η απουσία του Ηρακλή. Δεν ξέρω, ρε κοκκίνη. Ο Πορτουλίδης. Ωραία. Όταν όμως εγώ είμαι μια ομάδα, για να σου το δώσω να καταλάβει. Η οποία είμαι παίκτης εγώ. Και τα φώτα τη δημοσιότητα θα πέσουν την Πέμπτη. Στο ημιτελικό κυπέλλου Ελλάδος. Και να κάνω μεταγραφή. Θα κοιτάξω να πούμε τι. Γιατί δεν διαβάζει το παιχνίδι πρέπει καλά, αυτό με τσατίζει. Γιατί η Λάρισα έρχεται μόνο για ένα αποτέλεσμα. Και ο Ηρακλής πάει για. Και ο Ηρακλής στην κόντρα είναι δαίμονας. Τι είναι ο Ηρακλής? Δαίμονας. Δαίμονας στην κόντρα. Δαίμονας είναι στην κόντρα. Πόσα γκολ έβαλε στην κόντρα ο Ηρακλής? Δεν είχε πολλές ευκαιρίες. Ένα γκολ που έβαλε σε ανοιχτό χώρο ο Ηρακλής. Εγώ τα είδα όλα τα γκολ. Όλα. Μπορεί μάτσε να μην είδα τα είδα όλα. Σταματάω. Πε μου! Στα πόσα γκολ έβαλε ο Ηρακλής. Κάτσε και σκέψου αυτό που μου λες. Βεβαίως. Δηλαδή, να βρεις, να μου βρεις. Ότι ναι. Με σχιατραβάνει. Με Τσιλιανίδη. Δεν ξέρω εγώ το συντριβάνει, ούτε με το σχιατραβάνει. Εγώ σου λέω με το εξής. Με παιδιά τα οποία έχουν ταχύτητα. Πες μου, ρε, στην ταχύτητα. Έβαλε κανένα γκολ ο Ηρακλής στην κόντρα. Φέτος. Δεν μπορεί να συνοηθώ. Πάντα συνονοηθώ εγώ. Πες μου ένα γκολ. Το τελευταίο και το συζητάμε. Πες μου ένα γκολ που έβαλε ο Ηρακλής στην κόντρα. Κανένα. Μου γάμω το κεφάλι σου. Κανένα. Πόντιος να είσαι ένα τέτοιο κεφάλι. Με την Καλαμαριά το βάλε. Πώς? Με την Καλαμαριά. Πώς ήταν το σκορ? 1-0. Και έβαλε το δεύτερο. Ναι. Σε ποιο λεπτό? Στο 80. Στο 80. Ναι. Όταν η άμυνα της Καλαμαριάς ήταν η Νικαπέλο. Ρε φίλε, ανοιχτά θα παίξει, λέει. Αυτό σου λέω. Μπάλα. Εντάξει. Αφού είναι υποχρεωμένοι να παίξει ανοιχτά, θα βρει χώρο. Αυτό σου λέω και είσαι κουφιοκέφαλο. Τέλειος είμαι. Πάμε στο τελευταίο για το ημίωρο. Και βλαμμένο. Είμαι και βλαμμένο. Παρακαλώ. Μάλιστα. Έλα ρε χε. Έλα ρε Γερμανό Τσολιά. Έλα. Δεν μου λες αυτό θέλεις, όχι ότι θα γίνει έτσι. Αυτό θέλεις. Δεν το λες. Βάλε τρία γκολ με το τυρί ρε. Τρία γκολ βάλε το τυρί βρε. Άκου να δεις να πω, να άσε να πω δύο τρία πράγματα. Λοιπόν, δεν θα μας αλλάξετε ρε να πούμε αυτό που έγινε. Όσοι προπαγάνε και να βγαίνετε και να λέτε γιατρέ, τα αρσενικά από πίσω τα γνωρίζεις. Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω εγώ. Πρώτον, με έριξες με τον Μασαβελάκη και τον Παντελάκη. Τέρμα. Σκευωρία. Με έριξες στο Βόλι με το πρόεδρο του και κράτησες τον Παναθηναϊκό. Τρίτον. Πήγες να ψηφίσεις. Όχι. Κρυβόσαι στην τουαλέτα. Δεν τα λέτε. Να βγει ένας και να πει ναι ρε. Δεν γίνανε αυτά. Βγαίνετε και λέτε να πάμε. Γεμίζαμε το Καρτατζόγλιο. Ποια γεμίζατε ρε Καρτατζόγλιο γεμίζατε. Ερχόσασταν. Δεν λέω ότι δεν ερχόσασταν. Αλλά μην μας κάνετε να πούμε. Δηλαδή πώς είμαστε ρε. Χίλια άτομα είμαστε. Μας κάνετε από 20 μας πήγατε 15%. 10%. 5%. 5% να το γεμίζουμε όλο το Καρτατζόγλιο. Τέλος. Να σε καλά. Τέλος, δεν χάσαμε να πάρω τέτοια πράγματα. Πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Άμα στο λάνετε. Άμα αυτή την προπαγάνδα να πούμε αυτό το μπακ. Πώς θα γίνει δηλαδή να πούμε. Θα αλλάξετε την ιστορία. Δεν γίνεται αυτά. Να βγείτε να πείτε ρε, ότι μας κρατούσε ο Σαπαντζίδης 3 χρόνια. Είστε παράνομος στην Αλφαδίκη. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Μας τρελάνετε. Θα μας αλλάξετε τα... Θα πηδήσουμε από το μπαλκόνι. Μάγκες. Βγαίνετε και πες διαφορά την αλήθεια ρε. Ότι είμαστε η ομάδα του δημοσίου. Πάλι φωτογραφική. Αυτοί μπορεί να σας κάνουν να πούμε. Είστε... Πάντως τον Ηρακλή δεν πήγανε να τον δούνε. Τι να τον δουν τον Ηρακλή, ποιο να δούνε μωρέ. Το Χατζιμπαραγή πήγαινε να δούνε βρε. Ναι, τον Ηρακλή πήγαινε να δούνε. Άμα όλοι πηγαίνανε
στον Καφτατζόγλιο να δούνε τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής πιο πολύ κόσμο τον ΠΑΟΚ θα είχε. Το Χατζιπαναγή πηγαίναμε να δούμε. Έπεσε εδώ τρία παιχνίδια. Έπεσε ο Ηρακλής. Ο Χατζιπαναγή πηγαίναμε να δούμε, όχι τον Ηρακλή. Ακούμε να ρε. Ακούμε να ρε. Πάσε ρε τίποτα μεγάλο να πούμε Χρήστη. Πέσαμε να πούμε ΠΑΟΚ άλλος είχε 17.000 εισιτήρια. Είχε ρε. Μην ήταν αυτή η ρίχνα στο Καφτατζόγλιο. Μάγκα. Καλά. Κλείς. Τα λέμε. Τι καλά. Είπε καλά. Εντάξει τελείωσε. Ναι. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ δεν πηγαίνανε να δούνε. Και αυτό είναι προσβολή για τον Κούδα βέβαια. Γιατί είχαν τον Κούδα και αυτοί πηγαίνανε να δουν τον Χατζιπαναγή. Γι' αυτό ο Κούδας είπε ότι ο Χατζιπαναγής ήταν ο μεγαλύτερος κτλ. Αν και νομίζω ότι ο Κούδας ήταν πολύ μεγάλη παιχτούρα. Και είχε άλλα στοιχεία, ο Χατζιπαναγής είχε άλλα στοιχεία. Μεγάλοι παιχταράδες και οι δύο. Αλλά επειδή ο Κούδας ήταν στα γεράματά του, τέλη δεκαετία του 80, σου λέει ΠΑΟΞΙΔΕΣ είδαμε τον Κούδα κτλ. Και επειδή ήταν καλομαθημένοι από μπάλα, πηγαίνανε να δουν τον Χατζιπαναγή. Σιγά πηγαίνανε να δουν τον Ηρακλή. Κόκκινε, λέει, φασισμός είναι να μην την επιτρέψει τον άλλον να πει την άποψή του γιατί δεν συμφωνεί μαζί του. Φασίστα, φασίστα, μουσά. Φασίστα. Ο άλλος βγαίνει σαν γιατρός. Γιατρός είναι, ρε. Έχει επιτύχει. Καστελερολόγο, το γνώρισα στο δικαστήριο. Δεν το ξέρει. Το ξέρω. Σε πάω, σε κάνει καμιά κολονοσκόπηση και το κάνει τον πισινό σου φανάρι. Γερό να είναι. Λέει κάτι και επειδή δεν μπορεί να απαντήσει ή δεν θέλει να απαντήσει, δικαίωμά του είναι. Όχι, λόγω πήρα το Ραπτόπουλο, κύριε φίλε. Πήρε σε μια εκπομπή και μιλά. Και όταν μιλά, πρέπει να σε απαντήσουν κιόλα. Μιλά για ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζει. Προφανώ υποστηρίζει κάποια ομάδα συγκεκριμένη και καλά κάνει. Δικαίωμά σου είναι ο καθένα αγαπάει μια ομάδα. Δεν υπάρχει κάποιο ο οποίο δεν αγαπάει μια ομάδα. Αλλά πιθανόν το θέμα να μην το γνωρίζει καλά. Σου λέμε κάτι, δεν απαντά, συνεχίζει το δικό σου. Δεν πάει έτσι. Δηλαδή είσαι γιατρό, σου πω εγώ τώρα, α σου λέω τι θα κάνει. Είναι δυνατόν. Καλησπέρα, θέλω να δω τους Ηρακλειδείς να γεμίζουν τα γήπεδα τους το Σάββατο 6 ώρα στο γήπεδο της Πολύκνης. Βετεράνη Πολύκνης, βετεράνη Ηρακλή για ιερό σκοπό. Ωραίο μήνυμα. Κόκκινε, καλησπέρα, καλά τα στο Φαλακρό, σε πάμε με 1000, αλλά κάνε μας μια χάρη, ρε φίλε. Φύγε από τη ζωή μας τα Σάββατα, μπας και βγάλουμε κανένα δελτίο, ρε κάλτσα. Το πλάκα κάνεις γιατί το βάλεις μετά. Καλό είναι το δελτίο. Το μήνυμά σου. Ο γιατρός μήπως είναι ιατροδικαστής, γιατί μόνο αυτοί δεν συζητούν με τους πελάτες τους. Για σένα, Κόκκινε, τα ξαναείπαμε. Τις κυρίες τουλάχιστον τις αφήνεις να ολοκληρώσουν. Τελείως σοφός. Έχω πάει σε αγώνα Ηρακλής Ολυμπιακός με κασκόλ του ΠΑΟΚ. 3-25. Δακρύσαμε. Δακρύσαμε. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι η Χάνκου. Είναι από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα από τους όμους κατασκευαστές ελαστικών στον κόσμο. Κατασκευάζει και ρωτώμα ελαστικά υψηλής ποιότητας για κάθε είδος οχήματος, από επιβατικά μέχρι φορτηγά. Με αντιπρόσωπο στη Βόρεια Ελλάδα την ελαστικοεμπορική ΑΕ. Διαφημίσεις και σε λίγο επαναρχόμαστε με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Υπενθυμίζω για λίγο ακόμη. ΑΜΗ 3 κενό. Αρνή ονοματεπώνυμο στο 54-344. ΑΜΗ 2 κενό. Ηρακλής ονοματεπώνυμο στο 54-344. Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Με μουσική. Με Σκόρπιονς, ε. Όπου και τη συμφωνική ορκίστρα, δώσε. Από εδώ αρχίζει. Φιλόμουσος. Μέγαρο μουσική. Ούτε ξέρει ποιο είναι. Δώσε, ρε. Ξέρω, μαρ, γουρ, το ξέρω. Πώς το λένε τραγούδι. Σκόρπιονς. Πώς το λένε. Σκόρπιονς. Όχι Σκόρπιονς. Ωραίο. Κάτσε το να παίξει. Για θρίλερ είναι να παίζει καλό. Ποιο θρίλερ είναι αυτό, είναι πριν πάω στον αγώνα δώσου. Κάνε το μπούζο τώρα, κάνε το μπούζο τώρα. Εδώ είμαστε πιστοί στο ραντεβού σας με τον κύριο τώρα Μπράντα. Έχει είδηση για να βάζει και το τραγούδι ο μπούζος, ρε. Έχουμε είδηση για τον Ηρακλή. Μοναδική στημένο παιχνίδι. Δεν φεύγεται. Δεν φεύγεται από εδώ. Here I am, λέει. Εντάξει, εδώ είμαστε. Λοιπόν. Here I am. Here I am. Καλά, μα σε βγάλουμε, σε. Γλωσσομαθή. Λοιπόν, αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σας το κίνδυνο και να κερδίσετε έως και 500 ευρώ ζεστά και μετρητά, και αν θέλετε οποιοδήποτε ανταλλακτικό, τα καλύτερα της αγοράς, καλύτερες τιμές, τηλεφωνήστε τώρα στο 18133 Αφή Κωνσταντινίδη. Κάτι φώναζε στο διάλειμμα, κάτι φώναζε. Σε είδα, με ποιον φώναζε το τηλέφωνο. Πήρε ο Μάνος τηλέφωνο και εκτός αέρα και λέει τα στοιχεία του γιατρού που λέει ότι εγώ τον πήρα λεφτά και τα λοιπά. Να τον κάνω, λέει, μήνυση. Ο γιατρός θα μ' ακούει, ο γαστρεντερολόγος που με είδε στα δικαστήρια που είχα πάει ως μάρτυρ
πριν από κάποιες μέρες, ναι, να βγει και να πει. Γιατί εμένα δεν μου αρέσουν να υπάρχουν στίγματα και αυτά ότι στην εκπομπή μας χρησιμοποιούνται θέματα. Να βγει και να πει πού τον δάγκωσε, αν τον δάγκωσε, και άλλος να πει αν γνωρίζονται κτλ. Λέει. Αν υποψιαστώ. Αυτός είναι, όχι. Αυτός δηλαδή είναι σοφός. Αν υποψιαστώ ότι ο Ραγκάτσης βάζει στα μάξι μπαταρία και ο κόκκινο στάνταρ, θα πεθάνω. Λέει ο σοφός. Ο Αντωνιάδης απειλείο θα πηδήξει από τον μπαλκόνι. Ότι μένει στο εσόγειο δεν το λέει. Ναι, ναι, ναι. Είσαι βρωμιάρης. Ναι. Παρακαλώ. Θα πληρώσει τώρα ο Πάοκ τα χρέη. Έξυπνο. Όχι, θα γίνουμε ρεζίλοι όλοι. Οι οποίοι πιστεύω βεβαίως, ότι δεν πιστεύω ότι θα τα δώσει. Ναι, βλέπω διά και τσάντα σχολικιά. Εμπρός. Παραδέχομαι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μπορώ να πω δύο λόγια. Ό,τι γουστάρετε. Α, προλάβεις. Μπράβο. Γιατί να μην προλάβω. Ξέρω εγώ. Σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Λοιπόν, ναι. Άκου να δεις. Μιλάτε με συνάδελφο, επικοινωνιολόγο, δημοσιογράφο. Μάλιστα. Κάτοικο Κατερίνης. Ναι. Ο οποίος έχει μπει στα γήπεδα από 2 ετών. Και τον πατέρα σου έχω δει και τα πάντα. Άμα μπήκες από 2 ετών. 63 ετών. 63 είσαι μόνο. 63 ετών. Καλά είσαι. Ναι, ναι. Σας ακούω πολλά χρόνια. Αλλά παλικάρια μου, η αγανάκτησή μου έχει μεγάλη. Φτάσει στα άκρα. Με ποιο θέμα. Με ποιο. Ακούει πολλά. Με τον γιατρό, με τον Α ή τον Δ. Να σου πω το επώνυμό μου μόνο. Τι χρειάζεται. Παγιούλας Ιωάννης. Παγιούλα. Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Είμαι της δουλειάς και γνωρίζω από επικοινωνία. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαι ταραγμένος. Γιατί. Εντάξει, έχω κάποια ασθένεια και είμαι στο κρεβάτι. Τι έπαθες μόνο, 63 χρόνια νέος άνθρωπος. Τίποτα, τίποτα. Τίποτα, τίποτα δεν έπαθες. Να είναι περαστικό. Έχασα τη γυναίκα μου πρόσφατα γι' αυτό. Είσαι πολλά, πολλά χρόνια. Λοιπόν, πολλά χρόνια Παγιούλας, μαζί. Παγιούλας Ιωάννης. Εντάξει. Η Ξηροκρίνη και η Παοξίδη ξέρουν τους Παγιουλαίους. Με το γιατρό, γιατί είσαι διεθνή. Ναι, για πέστε μας, για πέστε μας. Ακούστε να σας πω. Την ιστορία του Ηρακλή δεν την ξέρει κανένας. Οι επίλυδες της πόλεως της Κατερίνης τα έχουν βάλει με τον Ηρακλή. Άμα ανοίξετε το λεξικό και δείτε τι σημαίνει επίλυδες, θα καταλάβετε. Η ομάδα του Ηρακλή από το 65 που πρωτοπορούσε. Λοιπόν. Τι έκανε, πρωτοπορούσε. Γιατρέ, το 65. Άστε, το 65. Άστε, ναι. Πού πρωτοπορούσε. Με ξυλά. Όγδοη έβγαινε. Όγδοη έβγαινε. Τι ξυλά και χασακίδι. Όγδοη έβγαινε. Πήρε το 65 και το 66, κύριε Ραπτό, που λέει. Όγδοη έβγαινε, βρε καλέ μου άνθρωπε. Τι χασακίδι. Τι πήρε, ξέρετε. Δεν λέγεται Ραπτόπουλο, Θερπετόπουλο. Το 66 τι πήρε, τίποτα δεν πήρε. Τι πήρε. Για δέστε, ανοίξτε την ιστορία του Ηρακλή, να ένα, μάθετε. Ένα κύπελο πήρε το 76. Βρε φοβάται να το πει, φοβάται. Και ο Πανιώνες πήρε 2. Φοβάται, σας λέει ο συνάδελφός σας. Μα μου λέτε τι πήρε ο Ηρακλής το 65 με το... Ο μοναδικός στη Θεσσαλονίκη ή στην Ελλάδα που το πήρε. Τι πήρε. Βαλκανικό κύπελο. Πέστε το. Αλλά δεν το πήρε το 65. Μπερδεύεσαι. Εντάξει, μπορεί να μπερδεύουμε στη χρονολογία. Πήρε βαλκανικό κύπελο. Να κάνουμε το γύρο του θριάμβου τώρα που πήρε ο Ηρακλής το 85 βαλκανικό. Το 85 είναι. Ναι. Κοίταξε κύριε Ραπτόπουλε. Τώρα τι λέμε τώρα. Στο Μάρς Ηρακλής Άρης, ναι, που τρώγατε τα σποράκια. Ναι. Ποιος έτρωγε σπόρια. Ποιος έτρωγε σπόρια. Κάτσε να ακούσουμε. Και φύγατε άρον-άρον. Θα δώσατε τα δίπλα μου στη 13. Οπα, ποιο μάτς. Οπα. Ηρακλής Άρης. Για ποιο έτος μιλάτε, κυρία μου. Θα μπερδέψει τα έτη. Με Κοφίδη προπονητή ο Ηρακλής. Και έτρωγε σπόρια ο εξωγήινος δίπλα σας. Βεβαίως. Και είστε καλά από τότε. Δεν έχετε κολλήσει τίποτα. Όχι, καθόμουν 2 μέσα μακριά. Να είστε καλά. Λοιπόν, μια λέξη ακόμα. Πες ό,τι γουστάρεις. Μια λέξη ακόμα. Πες το γλυκέ. Λοιπόν, αυτό που γίνεται με τον ΠΑΟΚ, παιδιά, είναι το κάτι άλλο. Έτσι. Δηλαδή λέτε ότι λοιπόν, κακός του... Το τηλέφωνο μου το έχει, άμα θέλετε να μάθετε την ιστορία. Εγώ ήμουνα από τους μοναδικούς Ηρακλείς λόγω των συγγενών μου. Οι οποίοι... Σκυλό μου στην Τούμπα και φώναζε Ηρακλείς. Τα χρόνια ήταν διαφορετικά. Να είστε καλά και γερός. Λοιπόν, να είστε ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ, αλλά να ξέρετε κάτι, πες τον κύριο Ραπτόπουλο. Οι γριές ξανάρχονται. Η γριά η κότα έχει το ζουμί. Τον άτιμο, να σε καλά. Επόμενος κύριος, λοιπόν, μάλιστα. Όχι, ο γιατρός πήρε τηλέφωνο, θέλει να δώσει στοιχεία. Δώστε να. Βεβαίως, προτερώ. Γιατρέ μου, ναι. Βεβαίως. Έλα, Ραπτόπουλε. Μάλιστα, μάλιστα. Ο γιατρός ο Χατζημπαλόγλου είμαι. Έλα, ρε γιατρέ. Καλά είστε. Καλά, ρε γιατρέ μου, τι κάνεις. Θα μου επιτρέψετε να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Να κάνεις όσες θες.
Το πρώτο, χωρίς να μου παρεξηγήσετε, είναι ανεπίτρεπτο κάποιος να περιμένει 12 και 15 λεπτά στο τηλέφωνο. Σωστό. Σωστό. Δεύτερον, ο Κούδας με τον Χατζηπαναγή. Ναι. Εάν ο Χατζηπαναγής ήταν ο Νουρέγεφ, ναι. Ο Κούδας ήταν ο Φον Κάραγιαν. Έτσι ακριβώς. Ήταν και οι δύο από πολύ μεγάλοι. Πέρα, μπορώ εγώ να σας αναλύσω τις λεπτομέρειες για την εξέλιξη, τη ζωή, τους τραυματισμούς και τα χειρουργία του Κούδα που κανένα δεν έκανε ο Χατζηπαναγής. Ο Κούδας. Τρίτο για το φίλο μου τον κόκκινο. Το μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε λίγο να, για να συνεχίσετε. Λέγε ρε κόκκινο. Θα μου πείτε να σας πω λίγο κάτι. Καμίση κουβέντα πάλι. Μην πετάγεσαι γιατί θα σε εκτυπήσω. Ναι. Και δεν κάνω πλάκα τώρα. Κύριε Κόκκινε. Θέλετε να με ακούσετε. Ο Γιώργος Κούδας. Ναι. Έχει πει ότι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών είναι ο Βασίλης. Τώρα εσύ δεν μου πεις για τον Γιώργο τον Κούδα. Εγώ με τον Γιώργο τον Κούδα κοιμόμουν στο ίδιο κρεβάτι. Εσύ δεν με πεις πώς σκέπτεται και πόσο τα πεινά. Έχει πει ότι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών είναι ο Χατζημαναγκής. Μίλα ρε Ανανία, μίλα ρε Ανανία με αυτόν τον Κόκκινο. Λοιπόν, μίλα. Κόκκινε, κύριε Κόκκινε. Ναι. Στη δεξίωση που έγινε για τη γυναίκα του Λόραντ ήσουν κι εσύ. Ήτανε. Φυσικά και σου έκανα μέσα αναλύσεις για τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, τους ποδοσφαιριστάς. Βεβαίως, και μίλησα. Και σου ρώτησα, περιμένοντας απάντηση, και μάλιστα σου είπα ότι αν έχεις πρόβλημα, να σε κάνω φροντιστήριο. Από πού και ως πού το γήπεδο των Χορτατζίδων το πήρε ο Ηρακλής, πότε και γιατί. Διότι αυτός ο χώρος ναι. Δόθηκε αντάλλαγμα από τον Ασλανίδη με το γήπεδο της Μίκρας. Αυτό το λέω, ναι. Διότι κάποιος φίλαθρος του Ηρακλή είπε ότι ο ΠΑΟΚ. Το γήπεδο. Κάνεις λάθος, το γήπεδο αυτό. Εγώ κάνω λάθος. Ναι, να σου απαντήσω, ρε Ανανία. Έλα να σε πάρω να πάω να σκάψουμε. Μπορώ να μιλήσω. Να σου βγάλω και την πλάκα του. Ρε Ανανία, μου λες κάτι και πρέπει να απαντήσω. Ναι, απέναντι. Το γήπεδο αυτό δόθηκε ανταλλακτικά για το χημείο. Για ποιο? Για το χημείο. Έχεις άγρια μεσάνυχτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι κύριος. Και μετά άκουσε με. Επί Ασλανίδη, επί δικτατορίας, όπως είναι το Ιβανόφι από πίσω στην αιστεία ακριβώς. Υπάρχει σκάμα, ναι. Στο οποίο είναι η πλάκα της Εκκλησίας Μεθοδίου και Κυρίλου. Και αντάλλαγμα ο Σλανίνης έδωσε τη μακέτα και το χώρο στη Μίκρα για να γίνει το ποδηλατοδρόμιο 35.000 θεατών. Και πώς βρέθηκε ο Ηρακλής με αυτά τα δύο. Αυτό σου ζήτησε να μου πεις okay. Πώς ξανά έχεις γίνει στον Ηρακλή. Εσύ πες μου. Από πού. Εσύ πες μου πώς βρέθηκε. Έγινε απατεώ. Δεν ξέρω εγώ, ψάχνουν να βρω. Αν ήταν του ΠΑΟΚ ναι. Θα το έδεσκα. Εγώ ρωτάω τους Ηρακλή. Έγινε απατεώνια, πες μου. Ορίστε. Έγινε απατεώνια. Δεν ξέρω τώρα με τον Κοσμόπουλο και με τους άλλους τι έγινε, πώς θα ανταλλάξετε τα πράγματα, δεν ξέρω. Και ένα τελευταίο. Και με συγχωρείς. Αυτοί που λένε ότι είναι εθνική ήρωες, Ηρακλειδής και ελληνική ομάδα, ας πάνε μια βόλτα στη Χάν, δίπλα στο θέατρο του πάρκου, να δουν στη στήλη επάνω τι γράφει. Οθωμανικό Σύλλογο Ηρακλής. Ανανία, λυπάμαι πάρα πολύ για την ειδικότητά σου, κύριε. Ντροπή αυτό που λες και κατάπτυστο. Εγώ ντροπή. Και κατάπτυστο είναι. Μιλάω την αλήθεια και κάθεσαι και μας λέτε. Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κάτω από την πότα του Τούρκου που ήταν υποχρεωμένος κάποιος να λέει πρώτα τη λέξη Οθωμανική γιατί έτσι έλεγε ο νόμος. Το χρησιμοποιείς αυτό. Το χρησιμοποιείς. Σε παρακαλώ γιατρέ. Σε σέβομαι, σε υπολείπτομαι, αλλά αυτό που είπες, αυτό που είπες θα το πάρεις πίσω. Αυτό που είπες θα το πάρεις πίσω. Ποιο να πάρω. Τι σημαίνει το Οθωμανικό, ξέρεις για ποιο λόγο το. Πάνε δες την ταμπέλα. Για ποιο λόγο το γράφαν, ξέρεις. Μα πώς δεν ξέρω, μα το καταλαβαίνω. Και γιατί το χρησιμοποιείς έτσι, δεν κατάλαβα. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Απλώς. Είμαι αγράμματος γιατρέ, εντάξει. Απλώς κάνω αυτή την παρατήρηση για να περιοριστούν μερικοί. Και να ανεβάζουν τον Ηρακλή στα ουράνια. Ακούγεσαι γιατρέ. Με 20.000 χριστιανούς, Έλληνες μέσα στη Θεσσαλονίκη, πόσο φιλάθρος θα έχει ο Ηρακλής. Να σου πω και δεν κατάλαβα το πνεύμα σου γιατρέ, ειλικρινά ούτε μπορώ να το καταλάβω. Γιατί. Προσπαθείτε να παρουσιάσετε τον Ηρακλή με την ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα. Ποιο προσπάθησε, γιατρέ μου. Οι διάφοροι που μιλάνε. Οι διάφοροι με του παρουσιαστέ. Μιλάνε για τον Καθατζόγλιο 46.000. Πράγματι έχει ρεκόρ εισιτηρίων, 46 τόσο. Ναι, αλλά πήγαιναν όλοι οι παγκοσίδες. Το παιχνίδι του Πάου γινόταν 3 ώρα και την Ηρακλή. Δεν είχε να δουν τίποτα στον Πάου. Και πράγμα. Επειδή δεν είχε να δουν τίποτα στον Πάου, φαίνεται ερχόταν στον Ηρακλή. Καλά, τέλος πάντων. Τι έκανα, γιατρέ, τρέπον που σε κάνω. Να σε κάνω φροντιστήριο. Να με κάνει φροντιστήριο. Άσερα. Να σου πω. Άστα, Ρανία. Είχα διαφορετική αντίποτα. Δεν το περίμενα. Θα σου πω και την αλήθεια γιατί έφυγε ο Χιώτης από την Ελλάδα που τον κυνήγησαν για δράκο. Ο Μανώλης Χιώτης. Ποιο Χιώτης. Εντάξει, γιατρός είναι. Ποιος Μανώλης Χιώτης, ρε Δράκος. Επόμενη γραμμή, ρε. Πάμε γρήγορα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Να πω τους νικητές για τα εισιτήρια του Ηρακλή. Ναι, άντε, πες. Κουτσίδης Νικόδημος. Σαββίδης Μιλτιάδης.
Καταρτζής Κωνσταντίνος, Τσαούσης Ναούμ, Μιχαήλ Γιώργος. Κουτσίδης Νικόδημος, Σαβίδης Μιλτιάδης, Καταρτζής Κωνσταντίνος, Τσαούσης Ναούμ, Μιχαήλ Γιώργος, τα ονόματα στη γραμματεία. Παρακαλώ. Έλα. Έλα. Παίρνω στον τέταρτο σαν αγώνα τρεξίματος, τι θέση πας? Πόσοι τρέχουνε ρε φίλε? Δεν έχει σημασία, παίρνω στον τέταρτο, τι θέση πας? Ρωτάω κάτι, πόσοι τρέχουνε? 7. Ωραία, τρίτος πας. Πολύ καλός. Παρεύεται κιόλας. Εντάξει, γιατί μην αρέσει. Είναι μια εκπομπή ανοιχτή. Παρακαλώ. Επόμενο φίλος, ναι. Έξυπνος. Τι γίνεται, όλα θα τα ακούσουμε εδώ. Μέχρι και ο Ανανίας ξαφνικά βάρεσε τα αλκά. Παοξής είναι Ανανίας και από τους σκληρούς. Εντάξει. Αυτά που λέει όμως είναι ανεπίτρεπτα. Έλα ρε που. Είπε Οθωμανικό Σύλλογο. Δεν είπε. Εντάξει. Κάπου. Γιατρός είναι. Γιατρός είναι. Τι είναι. Έλα φίλε, ναι. Απαντά. Έλα. Ναι. Λοιπόν, τα ονόματα τι ήταν αυτά που διαβάσατε? Κερδίσανε στήρια για το Ηρακλής Λάρισα. Ναι. Τζάμπα αυτοί θα πάνε. Τζάμπα, τζάμπα. Κερδίσανε. Σάμα τις οι άλλοι θα πάνε τζάμπα. Έτσι γεμίζεται το γήπεδο. Να τα. Ενώ εσύ. Να τα. Να τα. Λοιπόν, Γρηγόρη. Ναι, πες το. Άκουγα το για το κάνανε και δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε ούτε για το Σαββίδι ούτε για καμιά εταιρεία δεν το κάνανε το νόμο. Το νόμο το κάνανε για την εταιρεία του Βαρουφάκη. Να εισπράξουν λεφτά. Δεν έχουν λεφτά. Για το την νόμο. Εταιρεία του Βαρουφάκη. Και ο Ηρακλής αν θέλει να, άμα θέλει να μπει στο διακανονισμό μπορεί, αλλά αρκεί να πληρώσει τα λεφτά που το κεφάλαιο. Ό,τι πεις. Ποιος θα τα δώσει? Α, δεν ξέρω. Δεν μπορώ εγώ να τα δώσω. Αυτό είναι το ερώτημα. Ο νόμος έγινε να εισπράξουν λεφτά. Το είπαμε. Δεν έγινε για κανέναν άλλο. Το είπαμε αυτό. Ο Ηρακλής, ναι, μπορεί να μπει, σου λέει. Μπορεί να μπει. Μπορεί δεν να μπει. Δεν μπορεί να μπει. Μπορεί. Για όλο το κόσμο ισχύει. Για όλο δεν το μπορεί κόσμο. Μπορεί να μπει, ρε. Μπορεί. Να σου πω κάτι ένα άλλο. Για πες. Το 1982. Ναι. Μην πάω πιο πίσω, ο Παπαδόπουλος, ο δικτάκτορος που χάρισε γι' αυτό. Το 1982 ο Ανδρέας Παπανδρέου. Κύριος. Ήρθε και λέει όσοι έχουν πάρει δάνεια από τις εργατικές, για εργατικές κατοικίες. Ναι. Όσα χρωστάνε το 50% όποιος πληρώσει γκάου, ξοφλάει. Σωστό. Και έμασε όλα τα λεφτά και όλοι πήραν τα σπίτια τους. Μάλιστα. Και αυτοί αυτό θέλουν να κάνουν, να μάσουν το κεφάλαιο και να απαλλαχθούν. Έγινε ούτσενα, έγινε. Δεν μου λες κόκκινε. Ναι. Μπορούμε να βρούμε κάποιον εξειδικευμένο άνθρωπο πάνω στα οικονομικά να μας πει αν ο Ηρακλής, ο Ερασιτέχνης, έχει δικαίωμα. Ναι, με και αν έχει αποκλειστεί. Για να μιλάω στην αρχή, έχω μιλήσει με εξειδικευμένο. Άσε, να το βγάλεις στον αέρα. Με ορκωτό λογιστή. Με ορκωτό λογιστή να μιλήσεις. Και να μου το βγάλεις στον αέρα εδώ. Και να πει ότι ο Ηρακλής δεν σου μπορεί. Σου έλεγα πριν από δύο μήνες. Ωραία, επειδή σ' αρέσει να κάνεις το μορφωνιό. Εάν δεν μπορεί να πει ο Ηρακλής, είναι σκάνδαλο. Δεν αν μπορεί. Ναι. Στο λέω υπεύθυνο. Στο λες εσύ. Δεν λες να μιλάμε με τον υπουργό της Πολιτείας. Αν ο Ηρακλής. Στον υπουργό, ρε. Αν ο Ηρακλής. Σε ποια εκπομπή άκουσα μπροστά. Δεν ξέρω, ρε. Σε εμάς, ρε. Αν ο Ηρακλής. Δεν μπορεί να πει. Μπαίνω. Στο λέω, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί. Θα σου εξηγήσω έξω γιατί. Μέσα να μου εξηγήσει. Τελείωσε εκπομπή. Να βγει ένα σε εκπομπή του Μπούζου του Κανελάκη. Εγώ μιλήσω με τον Κανελάκη να πούμε. Ο Ηρακλής με αυτά που χρωστάει μπορεί να μπει. Όχι. Όχι. Είμαι σαφής. Σαφής. Ναι, εντάξει. Θα δούμε. Λοιπόν, μαζί μα ήταν τα Χάνκουκ από τι κορυφαίε εταιρείε στρατιωτικών παγκοσμίω. Είναι ακριβώς. Δώστε ένα λεπτό. Λοιπόν. Αγένεια είναι. Καλύπτει τις ανάγκες κάθε οδηγού, ασφάλεια, επιδόσεις, κράτημα, άνεση και οικονομία με τηλέφωνο για τη Βόρεια Ελλάδα. Με τηλέφωνο. Με αντιπρόσωπο για τη Βόρεια Ελλάδα, την αλαστικοϊμπορική ΑΕ. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο. Κάτσε ρε, πάρ' τον ανθρωπάκο, ένα λεπτό. Είναι τέσσερις. Ένα λεπτό. Θέλει να παίξει ο χορηγός. Ας τον παίξει ο χορηγός, θα τον παίξουμε τον χορηγό. Έλα ρε φίλε, 60 δευτερόλεπτα. Πάμε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας. Πάστε λίγο γρήγορα, φίλε. Έλα, πες μας. Ναι, ναι, αμέσως. Δύο πραγματάκια θέλω να πω. Σχετικά με τον κύριο που βγήκε προηγουμένως σε Ανανία στο όνομα. Κατσιμπαλόγλου Ανανία. Είναι ο γιατρός του ΠΑΟ. Ναι, 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 ήτανε ναι, γιατρός ναι, του ΠΑΟ, δεκαετία 80. Εντάξει, δύο πράγματα. Η ταμπέλα δεν κάνει τον άνθρωπο. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και πολλοί επίορκοι γιατροί με φακελάκια κτλ. Είναι στην καθημερινότητα. Οπότε μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Πάμε παρακάτω. Εμείς δεν γνωρίζουμε την ιστορία του. Δεύτερον. Αυτά που λέει για τον Ηρακλή, ασχολείται με περιουσία του Ηρακλή, είτε οι χορτατζίδες ανήκαν, είτε ξαναδοθήκαν, είτε είναι πράγματα του Ηρακλή. ΠΑΟΚ δεν διαχειρίζεται δικά του πράγματα, του χαρίζουν πράγματα που χρωστάει συνέχεια. Ο Ηρακλής και οι χορτατζίδες και έτσι όπως τα λέει να είναι που το αφισβητώ έντονα γιατί ο άνθρωπος δεν μου φάνηκε... Τέλος πάντων δεν θα τον χαρακτηρίσω παραπάνω, χαρακτηρίστηκε μόνος του με αυτά που είπε. Αλλά περιουσία του Ηρακλή
Αυτά που εμείς λέμε για τον ΠΑΟΚ είναι πράγματα τα οποία δεν είναι του ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να τα πληρώσει και δεν τα πληρώνει, καλή μου άνθρωπη. Καταλάβετε, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Να είστε καλά. Ένα ένα τελευταίο. Είναι λόγω χρόνου και ένα πήγαμε. Κλέβουμε του χρόνου από την επόμενη εκπομπή. Συγγνώμη. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, απλά μίλησε ο άνθρωπος. Να είστε καλά, σου είπα και αυτό. Μπαίνουμε μετά και θα παραπούμε την επόμενη ότι τρώμε χρόνο. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα έρθει το βράδυ ή θα. Τι το βράδυ. Άμα με πάρει ο ύπνος θα κοιμηθώ. Γεια. Yeah.